Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, 12 και και καλό πρωινό σε όσους ξυπνήσατε τώρα, διότι πολλοί τώρα αρχίζουν να συνέρχονται και να κοιτάνε από το τζάμι τη χιονόπτωση, Ελένη Μπούντου. Να κυκλοφορούν ούτε λόγος, καλημέρα. Εσύ όμως, αυτή η ηρωίδα της δημοσιογραφίας. Εγώ ήμουν να τη σκαπουλάρω σήμερα και αν αντιλήφθηκες και να κατέβω μετά τις 12.30. Δεν είχες δικαιολογία. Είχα το πράσινο φως του κύριου διευθυντή εκεί έξω. Α, για να μην κατέβω πολύ πρωί. Έπηξες. Που ακόμη έχει, δεν είναι ημέρα, έχει σκοτάδι και τέτοιο, να βλέπω που πατάω. Είπα θα κατέβω 12.30. Ναι, αλλά λόγω του κυρίου που επέλεξε να μείνει στο Ρετζίκι. Αυτά, ο Κόλκας που είναι έμπειρος, μόνο τα έβλεπε πριν αγοράσει το σπίτι ο Τσόρμπα. Και του έλεγε μην πας εκεί. Να σου πω κάτι, όταν οριόμαστε με τον Σταύρο, σαν το κέντρο δεν έχει. Τα λέγαμε πριν και με τον Μάριο. Το εννοούμε. Ναι, όντως. Βλέπεις για πόσους λόγους σαν για το κέντρο δεν λόγους. Έχει. Κοίταξε, αυτοί που είναι ακόμη πιο σακατεμένοι είναι αυτοί που αγόρασαν κάπου πλαγιάρι, τέτοιες περιοχές, οι οποίοι δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους. Τότε το παίζανε μπρούκλιδες. Είχαν 30 χιλιάρικα, 50 χιλιάρικα και θέλαν σπίτι με 200. Πήραν κάτι δάνεια, χρεώθηκαν, πήγαν εκεί. Γιατί σου λέει, Άκη, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Δεν κάνει κρύο, δεν κρύο, δεν έκανε ποτέ. Οπότε δεν θα έχουμε θέμα, ναι. Και πήραν κάτι με ζωνέτες εκεί που για να τη ζεστάνει θέλει 7.000 λίτρα κάθε χειμώνα. Και τώρα πέσανε πάνω στην κρίση και κάτι τέτοιες μέρες που έρχεται και το χιόνι και τα κόβει εντελώς την κυκλοφορία. Εντάξει, είναι έτοιμοι να κάνουν χαρακίρι. Αλλά δεν πειράζει, εμείς να αυτά έλεγα πριν και στο έξω στον διευθυντή. Εγώ, ας πούμε, που είμαι στα βόρεια προάστια, επειδή εκεί υπάρχει θέμα, ζουνε VIP. Κατάλαβες. Και αν γίνει το παραμικρό. Πέφτει η κυβέρνηση, ρε φίλε. Δηλαδή, σκέψου τώρα να μην μπορεί το πρωί ο μεγαλοεπιχειρηματίας ή μεγαλοεκδότης ή μεγάλο. Να κατέβει να κανονίσει τις δουλειές του. Ναι, να κάνει τις δουλειές του. Τέλει, πέφτει η κυβέρνηση κατευθείαν. Κατευθείαν. Για την ευκαρπία όλων των ανθρώπων. Φήμες λένε ότι και ο Παπαγεωργόπουλος το σκέφτεται σοβαρά. Να έρθει η ευκαρπία πλέον να μείνει. Ο οποίος Παπαγεωργόπουλος αρέσει. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι έκανε σκι. Πήγε ναι, για στο Καϊμάκ Τσαλάν, έτσι γράφει ο βηματοδότης του Βήμα στα παραπολιτικά. Γράφει ότι ήταν εκεί κανονικά τριήμερο των φώτων. Είναι έξω, γιατί έχει κάποια καρδιακά προβλήματα και ζήτησε να αποφυλακιστεί. Ας πούμε, προβλήματα δεν έχει ο Σάββας ο Ξηρός, δεν έχει προβλήματα και τον έχουν στη φυλακή. Προσπαθεί να βγει ο άνθρωπος προφανώς έξω γιατί είναι με σκλήρες κατά πλάκα, δεν βγαίνει. Ο Παπαγεωργόπουλος μπορεί κανονικά να βγει. Μία βόλτα στο βουνό, ο καθαρός αέρας βοηθάει στην καρδιά. Ναι, ναι, ναι. Φήμες λένε ότι θα έρθει η ευκαρπία, διότι έχει καλύτερο κλίμα και ευκαρπία και σου λέει αφού δεν κλείνουν και οι δρόμοι με τίποτα. Ξέρετε, τα προβλήματα καρδιάς του Σταύρου. Αυτά που έπαθε χτες θέλω να μάθω. Αυτά, παιδιά, μείνετε συντονισμένοι. Εν τω μεταξύ, ο Τζορμπατζόγλου ξέρει, δίνει μικρή γεύση στο σχόλιο της ημέρας για το τι έγινε. Ναι, ναι. Έδωσε μικρή γεύση πριν που τον είχε ο Μάριος στον αέρα. Λέει μικροπράγματα στο κοινό που έχουμε, στην κοινή συνομιλία που έχουμε εκεί στο Facebook, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Φήμες λένε ότι η κάλτσα του ναι. Κόλκα ήταν λίγο μαλακιά, έτσι, είχε κάτι μέσα. Εγώ είδα ότι μας μάθανε. Μέχρι εκεί έφτασε. Μας μάθανε και κάλτσα. Την αποπαγοποίηση, ότι περίμενα την αποπαγοποίηση στην προσγείωση και τέτοια. Ήταν δηλαδή στο αεροπλάνο και περιμέναν ο διάδρομος. Με το σύστημα αυτό το ηλεκτρικό που έχουν να θερμανθεί, να καθαριστεί από χιόνι, από παγωπής για να φύγουν, να πετάξουν το αεροπλάνο. Δεν το πήρα χαμπάρι αυτό. Ναι. Περίμεναν πολύ. Πρέπει να μας τα πει, πρέπει να μας τα πει, για να τα ξέρουμε. Ο οποίος Τζορμπατζόγλου, ωραία κατηγορεί τον Κόλκα, αλλά χτες θέλω να σου πω σε κάθε διάλειμμα που έκανε στην εκπομπή, ήταν έξω στο παράθυρο, κοιτούσε πώς θα φύγουμε. Ωραία, κατεβήκαμε, πώς θα φύγουμε τώρα. Πώς θα φύγουμε ναι. τώρα. Είχε ένα θέμα, άργησε πολύ να φτάσει στο Ρετζίκι. Και μάλιστα έχω την αίσθηση, μαντεύω, ότι την τελευταία ανηφόρα για το σπίτι του δεν την επεχείρησε. Λογικά το πάρκαρε κάτω το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο έχει μείνει στο κέντρο, ξέρω εγώ. Α, ναι. Δεν έφυγε καν. Καλά, χθες ένα βιντεάκι δεν ανέβασε που ακούγανε ράδιο Θεσσαλονίκη, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν ήταν τη γυναίκα του άλλο αυτοκίνητο, πάντως το δικό του έμεινε στο κέντρο. Εντάξει. Δεν επιχείρησε καν. Μάλλον ήταν δύο και ανέβηκαν με το ένα. Έφυγε δηλώνοντας πως το τελευταίο που θα επιχειρήσει είναι με τα πόδια, αλλά υπάρχει και αυτή σαν εναλλακτική στο μυαλό του. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε έτσι με όλα αυτά, να δώσουμε λίγο και μια εικόνα τι γίνεται έξω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τώρα θα κάνουμε μια εκπομπή εμείς, 12-2, όπου έχουμε πάρα πολλά θέματα ΠΑΟΚ. Διότι πρώτον, ο ΠΑΟΚ έπαιξε μπάσκετ εχθές. Δεύτερον, έχουμε θέμα στο βόλι. Σοβαρό, μεγάλο, στενάχωρο, δυσάρεστο, ναι. αλλά υπάρχει και παιχνίδι. Και υπάρχει και παιχνίδι, πρέπει να βγάλουμε Γιάννη Παρασκευαίδη να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, τον γκουρού. Του ρεπορτάζ του βόλι. Δυνατή αντίπαλο. Βέβαια, έχουμε θεματάκια, πρέπει να τα λύσουμε. Έχουμε ποδόσφαιρο 5 και 4 παίζει ο ΠΑΟΚ τον πρώτο αγώνα
τις φάσεις των 16 μέσα στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Έχουμε θέματα. Ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι Αγρίνιο, κατάσταση του ΠΑΟΚ, ποια είναι η κατάσταση της ομάδας του Αγρινίου, ποια είναι η κατάσταση του γηπέδου, αν θα γίνει το μάτς. Μέχρι χθες συζητούσαμε ότι θα γίνει το μάτς. Και φυσικά εκεί έχουμε πόσο, 11 Ιανουαρίου, ποια είναι η κατάσταση στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Ναι, λέει λόγω χιονιού δεν θα γίνουν μεταγραφές 1-2 μέρες. Ανακοίνωσε η ΠΑΕΠΑΟΚ. Λέει θα κάναμε, θα τις ανακοινώναμε, αλλά επειδή χιόνισε και έχουμε θέμα με την έλευση των μεταγραφικών αποκτημάτων στο αεροδρόμιο, καταλάβατε, μην έχουμε κάποια θέματα πάλι με την αποπαγοποίηση. Πάλι ο Κόλκας θα μας το δώσει στο ρεπορτάζ. Γι' αυτό το λόγο κάνα 2 μέρες κάτι υπομονή, παιδιά. Δεν θα έχουμε μεταγραφές. Μετά όμως είναι μην ανοίξει κάνουλα. Μετά να δείτε τι θα γίνει. Να σου πω κάτι, δεν είναι καθόλου να κοροϊδεύεις. Εντάξει, για τα μεταγραφικά τώρα είναι άλλο θέμα. Αλλά η μπασκετική ομάδα, η Νίμπουργκ, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα τον Άρη στις 5, προσγειώθηκε στην Αθήνα και σκέφτονται να ανέβουν η Θεσσαλονίκη που το παιχνίδι είναι σε μερικές ώρες. Έτσι. Ναι, ναι. Οδικώς και κατόπιν να παίξουν. Δηλαδή δεν είναι. Εύκολο. Δημιουργήθηκαν θέματα. Και η Νεπτούνας εχθές κακώς κατηγορούσε τον ΠΑΟΚ, τον έκανε καταγγελία, λέει κιόλας, γιατί δεν είχε ζέστη όταν πήγε να κάνει προπόνηση. Ρε εσύ, παγώσαν τα πάντα. Δεν άκουσες. Το 90% των Θεσσαλονικιών είχε θέμα με τη θέρμανση. Δεν μπόρεσε να ζεσταθεί το παλατάκι. Τι να κάνουμε, γίνονται αυτά. Απλά και την Κυριακή είχαν θέμα με την θέρμανση στο παλατάκι, γι' αυτό ήταν συσσωρευμένα τα παράπονα. Ναι. Είναι και μεγάλο γήπεδο, δεν ζεσταίνει και εύκολα. Αλλά πήγανε, είχε κόσμο χτες. Και πολύ, ωραία κίνηση, και πολύ ωραία κίνηση του Μαργαρίτη, θα μας τα πει και ο Νίκος μετά, που πήγανε στο τέλος, χειροκρότησαν γιατί ήταν λίγοι τρελοί. Κερδίσαμε με ματσάρα του καινούργιου αποκτήματος, του Μακφάντε. 30 τόσους πόντους. Εγώ δύσκολα να θυμηθώ παίχτη Αμερικάνο του ΠΑΟΚ να βάλει, και γενικά παίχτη του ΠΑΟΚ να βάλει πάνω από 30 πόντους τα τελευταία χρόνια. Έτσι όπως έχει αλλάξει και το μπάσκετ και έχει γίνει πιο. Μοιράζεται ο χρόνος. Αλλάζουν τα συστήματα, παίζουν αρκετοί παίχτες. Δύσκολα ένας παίχτης να το πάρει το παιχνίδι πάνω του και να βάλει τόσους πολλούς πόντους. Αλλά είδες τι σου είναι το παιχνίδι και οι μεταγραφές. Ένας-δύο παίχτες, μία-δύο κινήσεις να κάνεις σωστές και να σου βγουν. Πώς αλλάζεις κατευθείαν την εικόνα. Αυτά για τα αθλητικά. Έχουμε πολλά να πούμε περί ΠΑΟΚ και ό,τι άλλο προκύψει στο ζήτημα της κίνησης στην πόλη, στο ζήτημα της κατάστασης των δρόμων, της κίνησης των μέσων μαζικής μεταφοράς κλπ. Εδώ θα σας το μεταφέρουμε. Γενικά, εγώ έχω καταλάβει το εξής, περιπλανόμενος 2 ώρες στο πολυδομικό συγκρότημα και προσπαθώντας να φτάσω εδώ στη Λέοντος Σοφού στο κέντρο. Έχει συμβεί το εξής με την πόλη. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν χτες. Σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα για έναν απλό λόγο. Διότι σήμερα δεν έχει κατέβει ο όγκος των οχημάτων και ο αριθμός των πολιτών που κατέβηκε εχθές. Εχθές πιαστήκαμε εξ απρόόπτου, διότι στις 7, 8, 9 ώρες δηλαδή που ο κόσμος κινείται. Και 10 μισού πω. Ναι, και 10 μισού πω που πηγαίνει στις δουλειές του, που ανοίγουν τα εμπορικά καταστήματα, δεν χιόνιζε. Ήτανε πάρα με πολύ. Με αποτέλεσμα να μην το πιστέψει ο κόσμος ότι μπορεί ξαφνικά να δημιουργηθεί εγώ αυτό. Εγώ θυμάμαι, ήμασταν εδώ, συζητούσαμε ότι έδινε η πρόγνωση ότι μετά τις 10.30 θα έχουμε έντονη χιονόπτωση και το κοροϊδεύαμε. Και μετά τις 10.30 όντως ξεκίνησε και όλο έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Άνα, μπράβο. Μέσα σε λίγες ώρες τα παγωμένα τσιμέντα και οδοστρώματα της Θεσσαλονίκης δέχτηκαν καλό χιόνι, όχι και τόσο πολύ πια, αλλά ό,τι έπεφτε δεν έλειωνε. Πάγωνε κατευθείαν, διότι η θερμοκρασία έτσι και έτσι ήταν υπό του μηδενός, υπό το μηδέν. Εντάξει, είμαστε λοιπόν και μια χώρα που δεν ξέρει να διαχειρίζεται τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοια φαινόμενα. Και επειδή ούτε ο μηχανισμός, ο δημοτικός, ενήργησε γρήγορα με τις γελίες δικαιολογίες που υπόθηκαν, πάγωσε το αλάτι, πάγωσε και το θαλασσινό νερό και Klein Main, δηλαδή υπήρχε περίπτωση οι αλατιέρες να ήταν σε κλειστό μέρος, πες ότι έξω είχε μείον 5. Αν ήταν σε ένα από τα πολλά αμαξοστάσια του Δήμου, με κλειστές τις πόρτες, θα είχε μέσα μείον. Ή δεν μπορούσαν να τεθούν σε λειτουργία οι αλατιέρες και με κάποιο τρόπο να ζεσταθούνε. Άσε με τώρα. Δηλαδή γελίες δικαιολογίες. Τέλος πάντων, υπήρξε και αυτό ως δεδομένο. Δηλαδή δεν έπεσε έγκαιρα, έστω στις 11 που ξεκίνησε η χιονόπτωση, αλάτι κάτω. Παγώσαν οι δρόμοι. Τα χιλιάδες αυτοκίνητα που ήταν στην πόλη, σαν να ήταν μια φυσιολογική καθημερινή, γιατί δεν χιόνιζε όταν βγήκαν να πάνε στις δουλειές τους, να πάνε στα μαγαζιά τους, εγκλωβίστηκαν και δημιουργήθηκαν αυτές τις τρομερές καθυστερήσεις των 2 και 3 ωρών για να πάει κάποιος στο σπίτι του. Σήμερα όμως, που είναι πιο ψηλιασμένοι όλοι, σας περιγράφουμε ότι αν κάποιος έχει αμάξι με καινούρια λάστιχα, αν είναι και χειμερινά ακόμα καλύτερα,
αν τα ξεφουσκώσει και λίγο, ακόμα καλύτερα, δεν χρειάζεται στους κεντρικούς δρόμους ούτε καν αλυσίδες. Τώρα, εγώ ας πούμε όπως ερχόμουν, εδώ η Βασιλείος Ηρακλείου, η Βαλαωρίτου, είναι χάλια ο δρόμος. Έτσι. Γιατί δεν έχει περάσει κανένα αυτοκίνητο ποτέ. Σε αντίθεση με Εγνατίας Τσιμισκή, ναι, που έχουν καθαρίσει οι δρόμοι, ναι, είναι καθαροί. Είναι δηλαδή με ένα μια μαλακή λάσπη, κάτι μεταξύ χιονιού και νερού. Σας περιγράφουμε την κατάσταση γιατί πραγματικά μπορεί κάποιοι να είναι ανάγκη να βγείτε και να το σκέφτεστε. Αν έχετε αλυσίδες, είστε βασιλιάδες. Αν έχετε καλά λάστιχα, μπορείτε να κυκλοφορήσετε. Το ερώτημα είναι, Άκη, πόσοι ξέρουν να παίρνουν αλυσίδες. Και πόσοι ξέρουν να οδηγούν στο χιόνι. Για πες μου εσύ. Γενικότερα την οδηγική συμπεριφορά δεν την έχουμε ούτε στην καθημερινότητά μας. Πόσο μάλλον σε αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, έτσι, όλοι εχθές κατηγορούσαμε και δικαίως τους Δήμους που δεν ενήργησαν σωστά και ειδικά το Δήμο. Αλλά εμείς οι ίδιοι, ας πούμε, εκείνη την ώρα που ταλαιπωρούμασταν, ήμασταν με λάστιχα 7 ετών, 10 ετών. Λία τα λάστιχα, δεν έχει μείνει τίποτα επάνω. Με σέρβις που είχαμε να το κάνουμε 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Γιατί, ας πούμε, δεν έχουμε λεφτά ή οτιδήποτε. Ούτε εμείς είμαστε σωστοί. Ούτε λάστιχα, ούτε αλυσίδες. Καθρέφτης δικός μας, της δικής μας συμπεριφοράς είναι και η πολιτική μας και οι άνθρωποι που στην αυτοδιοίκηση έχουν αυτή τη στιγμή τα ηνία. Βρέθηκε, είπαμε, αδικαιολόγητα εξ απροόπτου όλος ο μηχανισμός. Αδικαιολόγητα το λέω γιατί, είπαμε, οι μετεωρολόγοι ενημερώνανε εδώ και τόσες μέρες ότι θα έχουμε αυτό. Και βρεθήκαμε. Δέστε τώρα, αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ δείχνει το λευκό τον πύργο. Λοιπόν, ο δρόμος η Λεωφόρο Νίκης είναι πεντακάθαρη. Δηλαδή δεν έχει καν υποψία χιονιού. Να το πούμε αυτό. Δηλαδή να το πούμε ότι προφανώς ο Δήμος έριξε αλάτι. Το κράξιμο τελικά πιάνει, είναι το μόνο το οποίο πιάνει τόπο. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, το κατόπιν εορτή στο κράξιμο, με αυτή την ταλαιπωρία που τραβήξαμε όλοι, τι, ναι, να το κάνεις τι. Αλλά θα μου πεις και εσύ, πρέπει να κοιτάξουμε κι εμείς λίγο τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Όταν η Θεσσαλονίκη είναι κούκλα. Να, η Άννα Ομυρίδου δίνει εδώ τώρα το ρεπορτάζ για την ΕΡΤ. Έχει κάποιους δρόμους, νομίζω Αγία Σοφία στον πεζόδρομο πρέπει να είναι. Η και, Άννα... και ο περιφερειακός, λέει ο Σωτήρης, είναι πεντακάθαρος. Άννα, μπράβο. Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι έγινε μια δουλίτσα έστω και τη νύχτα. Βοήθησε και το ότι σταμάτησε η χιονόπτωση όλο το βράδυ. Βέβαια, τώρα συνεχίζεται μέχρι... πάλι με πολύ έντονους. Ναι, εντάξει, ωραία. Λέμε, τώρα είναι ευκολότερο με ανοιχτούς δρόμους να γίνει η δουλειά. Εχθές ήταν το πρόβλημα, που ήταν παγωμένα όλα και έπεσε το χιόνι. Έχει μαλακώσει λίγο και ο καιρός, θα βοηθήσει και η θερμοκρασία. Και η πρόγνωση λέει ότι γύρω στις 2 θα σταματήσει και η χιονόπτωση, αυτό που βλέπουμε τώρα. Και σιγά σιγά θα ανέβει κάπως και η θερμοκρασία και θα εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ναι, θα μειωθεί λίγο η ένταση των φαινομένων. Δηλαδή θα πέσουν λίγο οι άνεμοι, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Άμα σταματήσει και το χιόνι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Να σου πω κάτι, εμένα πάντα με τρομάζει αυτές τις περιπτώσεις η επόμενη μέρα. Δηλαδή εκεί που το έχει μείνει λίγος πάγος στο πεζοδρόμιο, σημεία τα οποία δεν τα βλέπει το μάτι, ναι, σου καλά, που μπορεί να φύγει το πόδι, να φας τη γλίστρα. Όχι αυτό το χιόνι που προσέχεις, είσαι πιο ψηλιασμένος, που θα πατήσεις, πώς θα περπατήσεις. Δηλαδή μετά από αύριο, ίσως ενδεχομένως, αν φτιάξει θερμοκρασία ή μεθαύριο, λίγο εκεί τα πεζοδρόμια, οι δρόμοι είναι πολύ επικίνδυνοι. Εντάξει, θα δούμε. Να, το έλεγε πριν και ο Γιώργος, ο Ζαγόρας, ότι τελικά λέει αυτή τη στιγμή πιο επικίνδυνα είναι τα πεζοδρόμια παρά οι δρόμοι. Τα πεζοδρόμια είναι χάλια, έτσι, γιατί εντάξει, περιμένεις τώρα κανένας πολίτης να τα καθαρίσει. Που ή δεν να... κινούμε με κάποιο όχημα και κατέβηκα, ξέρεις ότι μένω ψηλά. Ναι. Έχεις πρόβλημα. Αναγκαστικά πήγαινες από τον δρόμο. Έχω πολλές κατηφόρες. Ναι. Από το δρόμο, ξεκάθαρα. Εκεί που είναι λασπωμένες οι λωρίδες. Το ίδιο έκανα εγώ στην οδό Λαγκαδά. Έμπαινα μέσα στη Λαγκαδά. Γιατί ήταν επικίνδυνα πέρα. Ή από τα σημεία του πεζοδρομίου που δεν έχουν πατήσει πολλοί άνθρωποι, όχι από την κεντρική λωρίδα. Πηγαίνεις από τα κρυανά, από τα δεντράκια. Εκεί να πατήσεις πάνω στο χιόνι, να βυθιστεί το πόδι για να μην γλιστρήσεις. Αλλά είναι η εκπομπή του ΠΑΟ 24, να πούμε. Όλα μαζί ένα είναι. Είπαμε. Μέχρι από τότε που μάθαμε και την αποπαγοποίηση, όλα μαζί είναι. Άστο, είμαστε όλοι με μια αποπαγοποίηση στο στόμα μας. Λοιπόν, έχεις χορηγούς. Θα πούμε χορηγούς και θα πάμε στο διάλειμμα. Για να μπούμε σιγά σιγά στα εσωτερικά θέματα της ομάδας. Έχουμε παιχνίδια σήμερα σε βόλεϊ και ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Το Burger & Shake είναι και αυτό στην παρέα μας και σήμερα πάει για ένα καλό αποτέλεσμα. Από τότε που μπήκε χορηγός πάνε πρίμα τα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Άνοιξε πριν από τις γιορτές και έχει εκπληκτικά μπέργκερ όλα από 100% μοσχαρίσιο φρέσκο κρέας. Και εγγυημένα μοσχαρίσιο, έτσι, γιατί πολλά λένε ότι είναι μοσχάρι, αλλά δεν είναι 100%. Και κορυφαίες τηγανιτές πατάτες, κορυφαία milkshake και ποτά και κοκτέιλ και σαγκριές για να πιείτε και πολύ ωραίες μουσικές.
είναι στην Κούσκουρα, εκεί στρίβοντας αριστερά από τη Μητροπόλεως στην Κούσκουρα, στο αριστερό σας χέρι είναι το πρώην Goodies που έχει γίνει Burger and Shake. Σήμερα στον Πειρατή κάθε Τετάρτη όλες οι βαρελίσχες μπύρες μείον 1 ευρώ. Μετά και σήμερα το, και μετά, ματσάκι, έτσι. Μετά το παιχνίδι, έτσι, και πριν το παιχνίδι, εκεί στην Τούμπα, στο στέκι το γνωστό που μαζεύεστε όλοι πριν, ειδικά από τα εντός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Όλες οι βαρελίσχες λοιπόν μείον 1 ευρώ. Ροκ βραδιά, ροκ ημέρα σήμερα στον Πειρατή. Ανοιχτά τις καθημερινές από τις 5 το απόγευμα, προλαβαίνουν και το ματσάκι. Και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι, Διογένους 17 στην Τούμπα, στον Πειρατή. Και τα αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη Regina είναι στην παρέα μας. Μπείτε στο site reginabanio.gr, ξεφυλίστε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina και βρείτε τα μετά σε επιλεγμένα καταστήματα. Θα πάμε στο διάλειμμα, θα γυρίσουμε με τους συναδέλφους να μας δίνουν το ρεπορτάζ και για μπάσκετ Νίκο Μοσχοβίτη και για ποδόσφαιρο Σταύρο Κόλκα και για βόλεϊ Γιάννη, τι Αναστασιάδη, πώς Γιάννη, Γιάννη Παρασκευαίδη, ο Στέργιος είναι με τον Σταύρο κανονικά στο... Είναι που είδες φωτογραφίες, είδα την, μαζί και τη φωτογραφία από το αεροπλάνο. Ο οποίος και βέβαια... Στέργιος φιγουράρισε όλες τις φωτογραφίες της ΠΑΕ γιατί είναι μπροστά στο αεροπλάνο. Δεν ξέρω αν έχεις δει από Twitter και Facebook. Ναι, παιδί μου. Όλο το καφέ αυτό το μπουφάν εννοείται, μπροστά. Φαίνεται εκεί με, το, τέτοιο, με την τρίχα τη μακριά. Και βέβαια σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές, αν έχετε και εκτός αέρα να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες, αν θέλετε και στον αέρα να βγείτε να μας πείτε τι συμβαίνει γενικά. Σήμερα θα την κάνουμε μαζί την εκπομπή και εσείς και εμείς για να δούμε και να βοηθήσουμε κόσμο με νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση γενικά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και όλης της κεντρικής Μακεδονίας. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι πίσω για τη συνέχεια της εκπομπής. Όσο πέφτει η θερμοκρασία και όσο γενικά υπάρχουν θέματα με το χιόνι, τόσο μεγαλύτερη εγρήγορση υπάρχει στο στελεχειακό δυναμικό του ΠΑΟΚ 24. Και ο Ηλίας Καπράλος εδώ στις επάλξεις θα μας δώσει το ρεπορτάζ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Άκη. Τι καλό λέει? Καλό μεσημέρι, Ελένη. Νάκη, έρχεται και ναι. Το Λενάκι. Πήγε λίγο, βάφτηκε. Είχε πει όμως ότι δεν θα κατέβει το πρωί, έτσι μου είπε χθες το βράδυ. Λέει, είχε εγώ θα πει, κατέβω αλλά... το μεσημέρι, αλλά τελικά... Έπεσε τηλέφωνο από το μεγάλο αφεντικό. Το οποίο απουσιάζει. Που απουσιάζει και που της είπε ότι κοίταξε να δεις, ρεαλιστικά να τα δουν τα πράγματα. Ο άλλος από το βαθύλακο. Ο άλλος από το βαθύλακο αποκλείεται να έρθει. Ο άλλος να πούμε είναι ψιλοκουτσός, δύσκολα να κατέβει. Εγώ δεν θα έρθω γιατί είμαι στο Ρετζίκι. Πρέπει να πας. Χθες πάντως ήταν πιο διαλλακτικός. Του λέω εγώ αφεντικό, όταν χιόνιζε, δεν θα έρθω αύριο. Ωραία, μην έρθεις αύριο, ούτε την Πέμπτη, ούτε την Παρασκευή, ούτε την άλλη εβδομάδα. Ήταν πολύ διαλλακτικός. Αλλά εσύ το πιάσε το υπονοούμενο, έξυπνο κορίτσι είσαι. Κατάλαβες τι εννοούσε. Και ήρθες και σήμερα. Και αύριο. Τι ωραία. Και την άλλη εβδομάδα. Και δεν μπορεί και κανείς να του πει τίποτα, έτσι. Διότι του λέει ρε παιδιά, μου ζήτησε να μην έρθει αύριο και του είπα μην έρθει 10 μέρες. Δηλαδή, πόσο καλύτερο αφεντικό να είμαι. Το πρωί συζητούσα το ενδεχόμενο να δουλέψω στο μυαλό μου ότι μετακομίζω εγώ παιδιά. Σε κάποια φάση αρχίζω. Θα βρω κάποια περιοχή. Πήγαινε πιο ψηλά από αυτό. Ασβεστοχώρη πήγαινε. Προς τα εκεί. Θα έχω γειτονάκι. Νίκο Μοσχοβίτη θα μας δώσει το ρεπορτάζ μετά που είπαμε Ασβεστοχώρη. Διότι και αυτό εκεί βγάζει. Για look. Τους run and gun του χθεσινού πάρκου. Ναι, βέβαια, ναι. Εντάξει, πρέπει λίγο να ανεβρίασε ο Μοσχοβίτη χθε γιατί ταλαιπωρήθηκε όλη την ημέρα κυριολεκτικά. Ο οποίο Μοσχοβίτη ήρθε εδώ πέρα 4,5 ώρα έντρομος, τρομαγμένος να πάρει κουτί, ναι. Γιατί είχε ξεκινήσει από το σπίτι του, από το ασβεστοχώρι, 2,5 ώρα μπήκε με ένα ύφος ότι και εμείς που ξέρουμε ακόμη οι ασβεστοχωρίτες εκεί από χιόνι, δεν το περιμέναμε τόσο πολύ. Και φυσικά μια απορία στο πρόσωπό του ότι δεν ξέρω αν θα προλάβω να με 7 η ώρα στο γήπεδο για τη μετάδοση του παιχνιδιού, δεν ξέρω. Ευχηθείτε να τα καταφέρω. Πρόλαβε τελικά. Έφτασε από ό,τι μου είπε, 6,5 ώρα ήταν εκεί. Του λέω άνετος. Και ζακέτα έβγαλες και το λάπτοπ σου άνοιξες. Καλά, ζακέτα μην ορκίσω. Ζακέτα δεν χρειάστηκε να τη βγάλει. Σωστό, έπρεπε σωστό, να τη φοράει. Σωστό. Είναι ο πρώτος αγώνας μπάσκετ με παίχτες με μακριμάνικα. Ναι, το ζήτησαν την διοργανώτερη αρχή, οι αντίπαλοι και. Στο Ποσειδόνι, όταν παίζεις, κάποια στιγμή ζεσταίνεσαι και τη βγάζεις τη φούτερ. Γιατί αυτοί δηλαδή μετά όταν παίξαν λίγο δεν ζεστάθηκαν. Γιατί το βγάλαν. Άσε ρε που μας κοροϊδεύουν. Θέλαν να δημιουργήσουν θέμα, ρε. Οι Λιθουανοί κιόλας. Λιθουανοί, ναι. Θέλαν κάτι και να. Λιθουανοί ήταν 5 στους 12. Ή... Θέλαν κάτι να κάνουν και να δημιουργήσουν ένα θεματάκι αυτό. Σιγά μου, ρε τώρα, πόσο κρύο μπορεί να είχε και δεν μπορούσαν να ζεσταθούν, δηλαδή. Την Κυριακή. Όχι, δεν ήμουνα. Επειδή ήμουνα την Κυριακή, οι παίκτες του Παναθηναϊκού κάναν προθέρμανση με τα φούτερ. Ναι, δεν δημιούργησαν θέμα όμως. Ο Πασκουάλ έβγαλε το παλτό στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου. Δεν το αποχωριζόταν το παλτό του. Ναι, εντάξει.
Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, αυτά μετά θα μας τα πει ο Νίκος για το τι έγινε χθες και ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Νεπτούνας. Πώς, τι γίνεται με τον Όμιλο. Πήγαν, χάσανε, νευρίασες εσύ χθες. Ναι, ναι. Χάσανε τα άλλα τα. Ήταν τώρα αυτά εδώ, αν γινόντουσαν σε άλλες ομάδες. Μην κοιτάς που εμείς είμαστε άπλες και δεν ασχολούμαστε με αυτά. Και ειδικά στο μπάσκετ έχουμε ένα ευρωπαϊκό στυλ. Δεν μιλάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τι κάνανε δημόσιες σχέσεις, δηλαδή χάσανε. Τι κάνανε. Είναι Βέσφιλς Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν πηγαίνει τρένο. Γαλλία και Ευρώπη. Κερδίζει τους πάντες. Είδες και εμάς, μας πήρε με σχετική ευκολία. Κέρδιζε 36-44 στο πρώτο ημίχρονο και στο 4ο δεκάλεπτο γίνεται ένα μπαμ και τους παίρνουν οι Λετωνοί παραμάζωμα. Και εμάς αυτό δεν μας συμφέρει καθόλου. Δεν μας συμφέρει. Μπορεί να μίλησε η κούραση, η Ηλία μου. Έλα, ρε, αδιάφοροι ήταν. Έκανε δημόσια σχέση. Εντάξει, αφού είναι περασμένοι, είναι πρώτοι, είναι. Εντάξει. Έχουμε Σταύρο Κόλγα στη τηλεφωνική γραμμή. Σταύρε, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, ρε παιδιά. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Σταύρο. Κοίταξε, άκου τι έγινε. Επειδή νιώθουμε. Το μαγαζί. Το κλείσαμε, ναι. Τι να κάτσει να κάνει, Σταύρο μου, αφού δεν κυκλοφορεί ψυχή. Σοβαρά, Ναι. Πανικός. Εμείς τώρα τι κάναμε. Ήρθαμε εδώ τρεις να κάνουμε εκπομπή. Διότι πραγματικά νιώθουμε πολύ άσχημα που εχθές έβγαλες εσύ αυτό το λούκι. Να πρέπει έτσι ένα επειδή. Λούκι, φίλε, περιπέτεια. Ναι, επειδή καταρχήν είσαι παιδί περιπέτεια του κέντρου. Ήρθες κανονικά και στην εκπομπή. Μέχρι δημοσιεύματα που αφιέρωσαν με τα για πόδια. Το λούκι ναι. Που τράβηξε μέχρι να φτάσει στο αεροδρόμιο. Δεν ξέρω αν τα είδες. Είδα, κάτι σας πω το κουβαλά. Το δράμα του ρεπόρτερ. Το δράμα του ρεπόρτερ, ναι. πριν μας πεις για γρήνη, εγώ από εκεί θέλω να σταθούμε λίγο. Την ταλαιπωρία τη χθεσινή. Της απογείωσης όλα. Της αποπαγοποίησης. Επειδή ήταν τόσο κάρτη διαδικασία, τόσο σουρεάλ. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από τα βασικά. Εντάξει, δεν γουνιόταν τίποτα στο κέντρο. Ναι. Και έπρεπε να περπατήσω. Η ελπίδα μου σκέφτομαι γρήγορα. Ωραία, και λέω, τι κάνω τώρα, όλα κολλημένα, εντάξει, παραλιακή, να μην κουνιέται τίποτα. Τι κάνω τώρα, ποιες είναι οι λύσεις μου, πάω στο Μακεδονία Παλάς, μην ξεχαστεί κανείς. Έλα όμως που το Μακεδονία Παλάς δεν λειτουργεί. Και ήταν το Νικόπολης όλοι και το διπηθήκα στη διαδρομή. Ναι, μ' αρέσει που σκέφτεσαι γρήγορα. Μη σκέφτεσαι τόσο γρήγορα, γιατί σκέφτεσαι. Σκέφτηκα τόσο γρήγορα που ξέχασα ότι γίνανε. Δεν λειτουργεί. Ούτως ή άλλως από εκεί θα πήγαινα. Εντάξει, κάπου στον Όμιλο, αφού συναντώ Νικολάκη που μπουν στον δρόμο, εντάξει, κλάμα, ναι, ναι, μέσα στο χιόνι να με φωνάζει τα γνωστά, εντάξει, σταματάει ένας και μου λέει, Κόλκα, τι έγινε, και το κοιτάω, του λέω, αδερφέ, που πας, Καλαμαριά μου λέει, μπες. Άρε, κοντά λέει, η Καλαμαριά. Θα σου λέει, Καλαμαριά, μιλάμε τώρα, κέρδισα τη μισή διαδρομή. Εξήγησε όμως τι ομάδα ήταν αυτός. Αυτό σου λέω. Θα λες, εσύ λέει ότι σε πήρε Αργιανός και σε έσωσε. Παπ! Λέω, δεν πειράζει, αδερφέ, πάμε. Είχε ένα παοξάκι δίπλα του και έναν τύπο από πίσω του, τον οποίο επίσης τον είχαν μαζέψει. Δεν είχε παρτίδες. Ναι, τον βρήκα στον δρόμο και του είπαν αντέλα. Βρήκα στον δρόμο. Ναι. Αυτά είναι, ρε. Σαλονίκη, Καλαμαριά. Θα σε πω μέχρι Καλαμαριά μου. Λέει, βρε, πήγαινε μέχρι Καλαμαριά, θα βρω μια άκρη εγώ εκεί. Στο μεταξύ, όλα αυτά γίνονται 3 και 4 και 4 πρέπει να είμαστε στο δρόμο. Υπέροχα. Ωραία. Για καλή μου τύχη όμως, εντάξει, έχουν κολλήσει και οι αεροσυνοδοί, έχουν φάει το ίδιο λούκι. Όλος ο κόσμος θα πάει. Και είμαι σε συνεννόηση και ξέρω ότι οι αεροσυνοδοί έχουν κολλήσει κάπου στη Βούλγαρη. Ωραία. Και λέμε τώρα οριακά είμαστε. Ο τύπος που ήταν δίπλα μου πίσω, εντάξει, μου λέει επειδή μου κάναν καλό τα παιδιά, θα με πάνε στο σπίτι, θα πάρω το τσιπάκι που έχει και καλά κρατήματα, έχω ένα βουνίσιο, θα σε πάω εγώ στο αεροδρόμιο. Τον οποίο δεν τον ήξερες, έτσι. Δεν ήξερα ούτε το ένα παιδί ούτε το άλλο. Αντού αλληλεγγύη. Ο τελευταίος με το τσιπάκι Αργιανός κι αυτός. Όχι, όχι, ο διπλανός μου πάω οξύς. Ο με το τσιπάκι, ο άσχετος. Πάω οξύς. Και εκείνο. 2-1, καλή αναλογία, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα έχει ως εξής λοιπόν. Φτάνω στο αεροδρόμιο 5 η ώρα που ήταν η πτήση. Στην ώρα σου. Εκείνη την ώρα, ωραία, μπαίνει η ομάδα μέσα από το lounge. Εντάξει, και ευτυχώς προλαβαίνουμε, μαλώνω με έναν χοντρό εκεί στον έλεγχο μου, Πέτρο Ζελέ. Ενημερώνω και δημοσίως ότι θα περάσει πάρα πολύ δύσκολο στους επόμενους ελέγχους. Εντάξει. Καλά και εσύ, τόσες αποστολές, τόσα ταξίδια, δεν έχεις μάθει ότι δεν επιτρέπεται. Δεν λένε, ο ΠΑΟΚ είμαστε.
Δεν πάμε μας πούν το ζελέστε να δούμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν στο αγρίνιο Σταύρο μου ζελέ. Δεν έχουμε τους ίδιους κανόνες. Είμαστε ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να μπει αυτή η ψυχολογία σε όλους τους εργαζόμενους. Είμαστε ΠΑΟΚ. Πηγαίνουμε εκεί. Γεια σας. Μάλλον επειδή σε ΠΑΟΚ είναι λίγο εντατική η έλεγχη, διότι από εκεί φοβούνται. Μην γίνει κάτι. Παλιά έμεινε του κουσούρι. Τέλος πάντων, μπήκαμε μέσα και βλέπουμε παγωμένα τα φτερά. Παγωμένα τα φτερά, με πάγο κανονικό. Εσύ ψύχρεμος έτσι με το που είδες το αεροπλάνο. Εγώ γελούσα, λέει, μετά τα όσα έχω περάσει, γελούσα. Εντάξει, έχω μια ψυχολογία στις πτήσεις, ότι θεωρώ ότι είναι τόσο επαγγελματίες αυτοί που είναι στον πύργο ελέγχου και γενικά τέλος πάντων αυτοί που κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά, που δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουν άδεια για πτήση, αν δεν είναι 100% σίγουροι. Εντάξει. Έχω πάντα αυτή την ψυχολογία. Εννοείται, ρε. Αν είσαι... Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν αμφισβητώ ούτε 0,5% την επαγγελματικότητά τους και τη σοβαρότητά. Αν είσαι έξυπνος, είτε σε περίοδο κακοκαιρίας, είτε σε περίοδο πολύ καλού καιρού, το πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς είναι το αεροπλάνο. Διότι και όταν είναι εντάξει όλα τα πράγματα, το αεροπλάνο έχει μηδενικά ποσοστά ατυχημάτων σε σχέση με άλλα μέσα μεταφοράς, αλλά και ειδικά στις πολύ δύσκολες συνθήκες, ο επαγγελματισμός των ανθρώπων που έχουν να κάνουν με το αεροπλάνο δεν έχει καμία σχέση με τον επαγγελματισμό ούτε αυτών που έχουν να κάνουν με το τρένο, ούτε με αυτών που έχουν να κάνουν με τα λεωφορεία. Εκεί είναι ό,τι να είναι. Να είχαμε να λέγαμε. Επειδή έχω μια πολύ καλή φίλη που δουλεύει, είναι ενεκτή στην αέρα της πληροφορίας, εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς το πώς δουλεύουν. Υπάρχει ρεσί πρωτόκολλο. Τι μου λες τώρα, δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει, τέλος πάντων, δεν ρισκάρουν σε απολύτως τίποτα. Ωραία, γι' αυτό εγώ δεν είχα άγχος. Το άγχος το είχαν άλλοι με στο αεροπλάνο. Είχε πάει λίγο... Ακούστηκα κάτι φράσεις. Να παίξουμε μπάλα, θα σκοτωθούμε για να πάμε παίξουμε μπάλα και τέτοια. Εντάξει, είχαμε κάτι τέτοια δράματα. Ωραία. Αλλά εντάξει, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Ισχύει ότι ήσουν ο πιο ψύχρεμος από όλους. Ναι. Ισχύει ότι ήσουν ο πιο ψύχρεμος από όλους. Γελούσε όλη την ώρα. Δεν είχε πιάσει νευρικό. Αφού, εντάξει, γενικά δεν ήταν όλοι πανικοβλημένοι. Απλά ήταν, ξέρεις τώρα, είχε μια μουγκαμάρα. Η αποπαγοποίηση δηλαδή ήταν των φτερών. Των φτερών και όχι. Της μηχανής. Ναι, και όχι δηλαδή του διαδρόμου. Το διαδρόμου, γιατί το δουλεύαν το διαδρόμο μέχρι να σηκωθούμε. Ναι, ο διαδρόμος. Θέμα είναι ότι σε εκείνη τη φάση δεν σηκώνονταν κανένα άλλο πλάνο. Ναι. Εκεί την ψαχουλεύτηκαν όλοι. Εντάξει, εκεί άρχισαν να δαγκώνονται. Και λένε γιατί εμείς τι. Εντάξει, είχαμε πολλές καθυστερήσεις. Ναι, εντάξει. Γιατί εμείς είμαστε πάνω από τα παιδιά. Βέβαια, εννοείται. Τόσο φίλοι. Απλά τα πράγματα. Είναι πώς το εύχεται ο Παρασκευαίδης που λέει ψηλά, λέει σαν τον αετό. Άμα δεν πετάξει ο αετός, ποιος θα πετάξει, ρε φίλε. Ναι, φίλε. Εντάξει. Τέλος πάντων, κάνουμε πτήση, μιλάμε το πάτησε στον αέρα ο Παλίκαρος της Άστρα. Στις 32 λεπτά ήμασταν προσγειωμένοι στο άκτιο. Και μετά με μεγάλο στέργιο οδηγό φτάσαμε στο Αγρίνιο. Τι καιρό ακόμα, έχει εκεί, δε... τι βρήκατε. Βρέχει, δεν έχει. Βρέχει, βρέχει. 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 Δεν υπήρχε θέμα το αν θα γίνει το παιχνίδι, όχι. Οι άνθρωποι του Πανετολικού τι λένε, το γήπεδο παίζεται ποδόσφαιρο ή θα είναι βούρκος. Στην Δυτική Ελλάδα, Ηλία μου, μιας και δεν έχεις έρθει ποτέ από εδώ. Πώς δεν έχω έρθει, έχω περάσει από την κυσίμια περιοχή. Βρέχει συνεχώς, ναι. Ναι, βρέχει συνεχώς, αλλά οι συνθήκες του γηπέδου είναι προσαρμοσμένες σε αυτήν τη λογική. Ναι. Και πέρσι παίξαμε στο 0-3, του βλάιριχνε. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο δεν το συναντήσουμε για πρώτη φορά εδώ πέρα. Δεν μας φύγαν τα χρησιμοί. Το γέλιο είναι πώς θα γυρίσουμε. Γιατί είναι κλειστό το δρόμο αυτή τη στιγμή. Ναι, το πρόβλημα εγώ είναι... Εγώ τους λέω τους τέλειους να πάμε στην Κέρκυρα. Ωραία. Τι κουφάλα. Δεν έχει από Λευκάδα που είναι κοντά. Στην Κέρκυρα θα φτάσει. Ναι, 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 ναι. Πολύ καλή λύση. Αγαπημένος προορισμός η Κέρκυρα για το Σταύρο πάντα. Είναι το μοναδικό που χειροδρόμιο. Έχω να επιλέξω ανάμεσα σε Αθήνα και Κέρκυρα. Ξεκάθαρα Κέρκυρα. Τι να κάνω δηλαδή, να πάω στην Αθήνα και θα πάρουμε μια Ολυμπιακή και θα γυρίσουμε την άλλη μέρα να ανοίξει το δρόμιο. Αν δεν ανοίξει, καλή Δευτέρα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Καλή Δευτέρα. Αυτός που θα μείνει τρεις μέρες στην Ελλάδα. Λίγα, κύριε Σταύρο μου, από Πέμπτη πήγαμε Δευτέρα. Κάτσε λίγο. Έτσι κάπου χάνω τις μέρες. Θα έχει μείον. Θα κλείσει το αεροδρόμιο αρκετές μέρες. Αν κλείσει το αεροδρόμιο, θα κάνω ρε. Τι να κάνει. Και με δρόμους γεμάτους χιόνι στην Εγνατία. Πόσες μέρες θα κλείσει το αεροδρόμιο. Η Εγνατία δεν έχει κλείσει το μεταξύ ούτε λεπτό έτσι. Ξεκάθαρα. Να πω κάτι. Κουράγιο Σταύρο μου. Έχουμε και άλλο θέμα, φίλε. Γιατί εδώ ο Στέργιος πηγαίνει και σε αμάξι.
από τοπική επιχείρηση. Χάθηκε η AVC Health. Α, ναι, δεν μπορεί να τα αφήσει αλλού το αυτοκίνητο δηλαδή. Ναι, δεν μπορεί να το πάρουμε το αυτοκίνητο μαζί μας. Έξυπνη επιλογή. Αλλά πρέπει να βρω μια λύση ή να πείσω το Βασιλάκι να κατέβει να με πάρει από το Αγρίνιο και να πάμε Κέρκυρα. Ωραία. Ή να κάνουμε κάτι άλλο. Πάρε το Βασίλη, τον ταξιτζή από Αθήνα. Καλά, μα τον πάρω θα Αθήνα. Θα έρθει αυτός, δεν είναι τρελός. Ναι, ναι, αλλά θα γυρίσουμε Αθήνα μετά, όχι δηλαδή. Δεν θες Αθήνα δηλαδή. Ξεκάθαρα αποφεύγουμε Αθήνα. Τώρα για να κάνουμε λίγο, δεν αστείευομαι σε τίποτα από αυτά που λέω. Κέρκυρα θα πάω εγώ άμα δεν σηκωθεί η αεροπλάνο. Δεν κάθομαι εγώ άλλη μέρα, λέει. Θα φύγω για Κέρκυρα και Θεός βοηθός. Εντάξει, θα μείνουμε το βράδυ εγώ με νύξα και μετά ή θα γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη ή θα πάμε στην Κέρκυρα. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι το εξής τώρα. Ότι η ομάδα όντως μελετάει το plan B άμα δεν πετάξει. Και είναι δύο οι επιλογές που έχει. Ή να μείνει εδώ περιμένοντας το πότε θα ανοίξει το αδρόμιο της Θεσσαλονίκης ή καλά εδώ στο μεταξύ να κάνει αποπαγοποίηση αν έχει σταθεί εδώ πέρα το, εδώ δεν χιονίζει αλλά έχει χιονίσει εκεί Σταύρο μου, άκιο, αμερικανική βάση είναι, τα πάντα μπορούν να γίνουν, μην μπερδεύεσαι. Ναι, ναι, καλά, καλά, ναι. Σταύρε, ναι, τώρα μας Ηλία, ενημερώνει κάτσε λίγο, ναι. Ηλία, ναι. Την προηγούμενη φορά που πήγαμε εδώ πέρα να αποσυρθούμε και βγάλαμε πρόβλημα στον αέρα γύρισαμε πίσω γιατί εδώ δεν είχε να πούμε συνεργείο. Εντάξει, γι' πάλι στο άκτιο ήταν. Η προπέρσινη ναι, η μετάβασή σας. Ναι. Ναι. Είχε πρόβλημα στον αέρα, ναι. Σταυρέ, τώρα μας ενημερώνει ο Γρηγόρης ότι τελικά αλλάζει η μέρα διεξαγωγής του αγώνα Σάλκε ΠΑΟΚ. Μόλις τώρα βγήκε δηλαδή. Και η ανακοίνωση από, πάει Τετάρτη. Από τη Σάλκε. Ναι. Μεγάλο πρόβλημα Τετάρτη. Για οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχουν κλείσει εισιτήρια αεροπορικά για Τετάρτη απόγευμα. Γιατί τα περισσότερα ήταν Τετάρτη απόγευμα στο Ντίσελντορφ ή πιο, κοντά, πιο άλλο ήταν κοντά και στο Ντόρτμουντ. Θα δούμε τώρα. Θα ψαχτούν τα παιδιά. Σαν Λουά, Ντόρτμουντ. Οι επιλογές λοιπόν εδώ πέρα επιστροφής είναι ή να μείνει εδώ η ομάδα ή να, και να περιμένει να ανοίξει το δρόμο της Θεσσαλονίκης ή να γυρίσει με το Πούλμαν. Που είναι εδώ το Πούλμαν, εντάξει. Ναι. Ναι. Κοίταξε, αυτό με το Pullman μπορούν να πάρουν το know-how την μπασκετική ομάδα που αυτά τα έχει για ψωμοτήρι τα ταξιδάκια. Τα πεντάωρα και τα εξάωρα. Δεν είναι πεντάωρο πρώτα. Εδώ είναι, θέλεις ένα δύο και κάτι για να βγεις εγνατία πριν τα Γιάννενα και μετά βγεις άλλα 300 χιλιόμετρα. Άλλες τρεις ώρες. Εδώ δες πεντάωρο με λεωφορείο. Και με συνθήκες καιρικές όχι καλύτερες δυνατές. Φιλόξενος είναι ο Πανατολικός Σταύρο μου, δεν πειράζει. Ωραιότατο είναι το Αγρίνιο, φαντάζομαι. Χιόνι δεν έχετε, βροχές έχετε. Τώρα. Εσύ κόλλησες με την Κέρκυρα. Ποιο φιλόξενοι Κερκυραίοι. Και άντε φτάνουμε στο αεροδρόμιο, ποιος μας παίρνει από εκεί. Κοίταξε, οι δρόμοι εδώ πέρα πάντως είναι καθαροί, ανοιχτοί τώρα. Ανοίξανε. Βέβαια, καλά, βέβαια. Καλά, μην ορκίστε. Πώς... φίλος μας. Που τόσα χρόνια τους τα πληρώνουμε το ταξί, τόσα χρόνια θα έχει ταξί να μας ενημερώσει. Κυκλοφορούν, κυκλοφορούν. Να πώς το έχεις στο μυαλό σου, αυτούς. Το χθεσινό, καμία σχέση σήμερα. Ναι, να ποντάρω σε αυτούς, μας αγαπάνε και σήμερα. Πάρες η απόφαση, πάρες η απόφαση για το αν θα πας Κέρκυρα, αν θα πας Αθήνα, αν θα γυρίσεις σήμερα, αν θα επιστρέψεις τη Δευτέρα και θα φιλοτιμηθεί κάποιος από τους φίλους σου εδώ. Καλά. Άντε να δούμε. Κάτι άλλο ποδοσφαιρικό έχουμε να πούμε. Ποδοσφαιρικό, οριακά είμαστε για το πώς θα γίνει η ενδεκάδα. Με τα εξτρέμ να έχουμε θέμα, όπως είναι φυσιολογικό. Νομίζω Περέιρα και Μιστακίδη θα παίξουν στα πλάγια. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλες επιλογές. Στα χάφ είναι ένα ερωτηματικό, δηλαδή θα πάρει και άλλο παιχνίδι ο Κάνιας, θα πάρει και άλλο παιχνίδι ο Τσίμιρο. Ο Κάτσε είναι στην αποστολή για κάποιο λόγο. Θα τα δούμε αυτά. Δεν έχει δοκιμάσει κάτι, να δοκιμάσει και ο πόλεμο που παίζαν χθες. Στην Τούμπα, πριν ξεκινήσει η ομάδα. Αλλά επί της ουσίας είναι ένα παιχνίδι κυπέλλου, πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ σοβαρός. Έχει τις απουσίες του και ο... Η μεγαλύτερη απουσία είναι ο Αρντά που είναι για το κόπα Αφρικα. Για μένα είναι ο Κούσας η πιο σημαντικότερη απουσία. Σε εντός ένας παιχνίδι κυπέλλου, ωραία, ο καλός αμυντικός είναι μεγαλύτερη απουσία από τον καλό επιθετικό. Γιατί αν το φας με πέρα διπλό. Ναι. Δεν είναι εξπρακτική σκέψη, λέει, Ηλία. Δεν είναι εξπρακτική σκέψη. Ναι. Για αντιμάτως, ποιον βλέπεις, Σταύρο, για αντιμάτως. Τον Κίτσιο πλέον να βλέπω. Τον Κίτσιο. Δηλαδή να δούμε τον Κρέσπο πάλι δεξιά, αφού στη Βέλγια δεν έκανε τίποτα. Δεν μας πήγε εκείνη.
και ο Κίτσιου είναι με χαμηλότερο κέντρο βάρους, ένα παιδί που σε βροχερό τερέν τέλος πάντων έχει καλύτερα πατήματα και παίζει και στη θέση του. Τώρα αν δούμε καμιά έκπληξη δεν μπορώ να το θεωρώ απίθανο να πάει με Κρέσπο, έχει τη λογική του Κρέσπο σε άλλο βάση. Θα έχεις περισσότερο ύψος αν πας με Κρέσπο, Βαρέλα, Μαλεζά, ξέρω εγώ και Λέοβατς. Και Λέοβατς. Γιατί η μπάλα θα σηκωθεί στο βροχερό τερέν, εντάξει. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ τον Κίτσιου τον θεωρώ πολύ καλό αμυντικό μπακ και επειδή είναι παιχνίδι κυπέλου, νομίζω ότι όλοι έχουν στο μυαλό τους πρώτα το πώς θα κρατήσουν το 0 πίσω, εντάξει. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Και παιχνίδι στο οποίο μπορείς να δώσεις κάποιες συμμετοχές σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι αυτή τη στιγμή τους έχεις παραγωνίσει, έτσι. Ναι, απλά όταν κάνει ένα μαζικό rotation να λένε φέτος, κλαίγαμε μαύρο δάκρυ. Δεν θα πας στην λογική του μαζικού rotation, έχεις δύο ναι, ποδοσφαιριστές. Κίτσιου Μαλεζάς, δύο. Ένα στα χαφ τρεις. Τον κάμπο στον οποίο αναγκαστικά θα πρέπει να καλύψεις το ναι. Κενό. Αν πας με πέντε αλλαγές, είναι μαζικό rotation. Είναι πολλές. Δεν είναι εύκολο. Και θα το πίσες μας θα τον βάλεις πάλι ή θα παίξεις με πέλκα. Γιατί και ο πίσες μας θα παίρνει 90 θα τον πίσει απ' άλλο. Μετά το 60 με τα Γιάννενα ήταν ράκος. Δεν μπορούσε να πάρει σωστή απόφαση. Και αυτός δεν είναι καλά ξεκουράστη. Και κατά πόσο του ταιριάζει ή όχι το σημερινό παιχνίδι του πίσες βάρ. Εντάξει, ο πίσες βάρ τον πέλκα καλύτερα πατήματα. Πιο γερά πατάει στο έδαφος, αλλά δεν μπορεί να, τρέξει. Μπορεί. Ο ίδιος και πέτει δεν μπορεί να πέσει συνεχώς σε 90 λεπτά. Και έχει δίκιο, δεν είπε κανένα ψέμα. Μάλιστα. Κάτι άλλο αγωνιστικό. Γιατί έχω το Στέργιο μόνο του, μπορεί να πάθει καμία κατάθλιψη. Ωραία. Λοιπόν, να σας αφήσουμε να σκοτώσετε ένα ποιοτικό δίωρο στο Αγρίνιο ακόμη. Ναι. Και θα τα πούμε μετά τις 5 ζωντανά εδώ, περιγραφή του αγώνα από τον Σταύρο. Ωραία. Να μας ενημερώσει και πώς θα επιστρέψει. Και βέβαια πολύ σημαντικό είναι και η συνέχεια μετά, τι θα γίνει με τον ΠΑΟ και τι είναι και το εντάξει, τώρα κοροϊδεύουμε για το πώς θα γυρίσετε εσείς, αλλά τώρα άμα χάσετε και καμιά μέρα δεν τρέχει και τίποτα. Τώρα η ομάδα πώς μπορεί σε τέτοιο σερί αγώνων να ταλαιπωρηθεί κι άλλο, πιθανόν με μια δυσκολία επιστροφής ενώ την Κυριακή παίζει 3 ώρα με τη Λάρισα, είναι ένα θέμα ρε παιδί μου. Εγώ λέω να πάει στη Λάρισα κατευθείαν. Και αυτό, ναι. Αυτό παίζει. Να βρει ένα γήπεδο εκεί στον Τζίνο να βγει κάπου έχουν καλό χόρτο. Ωραία. Και να πάνε να αλλάξει εκεί. Η Ιασμίνη στο φιλόξενο Αγρίνιο μέχρι το Σάββατο. Και εκεί χάλια είναι. Είχαν μεγάλη χιονόπτωση. Εχθές είχαμε και πλάνα. Από το πώς κάνανε προπόνηση οι παίχτες δεν μπόρεσαν να προπονηθούν τη Λάρισα. Ναι. Είχαν θέματα. Είναι δηλαδή η κακοκαιρία έχει πλήξει πολύ τη Θεσσαλία. Στην περιοχή δεν έχει και καλό γήπεδο. Μήπως εσύ επιβεβαιώνεσαι πάλι Σταύρα και πρέπει όλη η ομάδα όπως είναι να πάει στην Κέρκυρα να κάτσει δύο μέρες εκεί να προετοιμαστεί και να πάει κατευθείαν στη Λάρισα από την Γνατία Οδό. Χρόνια τα λέμε, Άκη, μόνο αυτό μας ακούει. Δηλαδή μέχρι και Κυριακή πρωί-πρωί μπορεί να ξεκινήσει η ομάδα. Τίποτα δεν είναι ηγουμενίτσα Λάρισα. Όχι, ρε, θα πάρουμε το πρόγραμμα και προσκεφθούμε στο πολεμικό της Λάρισας. Α. Εκεί στο Σεκούριο, εκεί που 17 Νοέμβρη έγκλεψε όλο τον οπλισμό, πού θες να... Έχει πιθανικό αεροδρομίο. Όχι, έχει κάπου αλλού έχει ρε, κάπου έχει, οπότε δεν θυμάμαι τώρα 20 χρόνια μετά από το στρατιωτικό. Αγχίαλο, ναι, εκεί, στο Βόλο. Βόλο είναι Αγχίαλο. Αγχίαλο, ναι. 80 χιλιόμετρα είναι. Δίπλα είσαι, εντάξει. Από τη Λάρισα. Ωραία Σταύρε μου. Να είστε καλά παιδιά. Άντε, πιέτε ένα καφέ εκεί. Πείτε ένα καφέ. Έγινε, άντε, γεια, γεια. Εντάξει, ταυτόχρονα ο Sky δείχνει το σκι στην Τούμπα. Τον τύπο που έχει γίνει viral για αυτός που. Και η Έρτον Μακφάντεν. Και η Έρτον δείχνει το Μακφάντεν που. Ασπρόμαυρη όλη τηλεόραση. Χθες. Όλη τηλεόραση ασπρόμαυρη. Και η παρουσιάστρια της Έρτον στο Black. Είναι λίγο στο άσπρο μαύρο. Φοβερός ο τύπος που έκανε σκι στην Τούμπα. Φοβερός. Ναι, εκπληκτικός. Εντάξει. Έχει λοιπόν, πιάσαμε μία. Τι έχουμε να πούμε χορηγούς και να πάμε σε διάλειμμα. Και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε και μπάσκετ με Νίκο Μοσχοβίτη και βόλεϊ με Γιάννη Παρασκευαΐδη. Τα Burger & Shake ήταν στην παρέα μας το πρώτο μέρος. Εκεί όπου τα μπέργκερ πηγαίνουν με φοβερές σάλτσες, όλες χειροποίητες και παραγωγής εκεί επί τόπου, με φοβερές φρέσκες τηγανιτές πατάτες και δεν είναι μόνο ότι θα φάτε, είναι ότι θα ακούσετε και εκπληκτική μουσική στο Burger & Shake και θα απολαύσετε smoothies, milkshakes, αγκριές, σπιτικές λεμονάδες, τα πάντα όλα εκεί στην
Κούσκουρα, λίγο μετά την Μητροπόλεως ανεβαίνοντας πριν βγείτε στην Τσιμισκή, είναι τα Burger and Shake. Μαζί μας και τα είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη Regina. Τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα ή και στο ίντερνετ στο reginabanio.gr με όλο τον κατάλογο για να δείτε τα προϊόντα της. Και ο Μπειρατής στην παρέα μας. Κάθε Τετάρτη λοιπόν όλες οι βαρελίσκες μείον 1 ευρώ. Ροκ βραδιές, ροκ απογεύματα στον Μπειρατή. Ανοιχτά τις καθημερινές από τις 5 το απόγευμα. Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Διογένους 17 στην Τούμπα λοιπόν, το στέκι του Μπειρατή. Πάμε σε διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ με Ηλία Καπράλο, με Λένη Μπούντου και με Άκη Σακυσλόγλου στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 12 με 2 στον Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής του ΠΑΟΚ 24. Η κατάσταση στους δρόμους είναι περίπου όπως την περιγράψαμε και πριν, και άμα μπείτε και στο newsfish.gr θα δείτε κάνα δυο θεματάκια συγκεντρωτικά και για την κίνηση γενικά του Δήμου Θεσσαλονίκης να κάνει ΕΔΕ, να δει τι συμβαίνει, και μια ανακοίνωση του Δήμου για το τι γίνεται τώρα που υπάρχουν αλατιέρες, που είναι καθαροί οι δρόμοι, ποια προβλήματα υπάρχουν, τι γίνεται με τις αστικές συγκοινωνίες σε ένα άλλο θέμα του News Fish, έτσι για να πάρετε μια εικόνα τι θα κάνετε αν σκεφτείτε να κατέβετε. Πάντως η γενική εικόνα είναι ότι οι κεντρικοί δρόμοι είναι προσβάσιμοι. Δεν θέλουν αλυσίδες, ναι. Όπως χθες. Δεν θέλουν αλυσίδες. Βέβαια πολλά αυτοκίνητα έχουν αλυσίδες, διότι πιθανόν έπρεπε να περάσουν και από άλλα πιο στενά δρομάκια, μικρούς δρόμους που δεν είναι τόσο πολυσύχναστοι και δεν έχει φύγει όλο το χιόνι από εκεί, δεν έχουν πέσει αλάτι κλπ. Αλλά γενικά δεν είναι απαραίτητες οι αλυσίδες για την κίνηση στο κέντρο. Τώρα αν θέλετε να νιώθετε πιο ασφαλείς μπορείτε και να τις βάλετε κιόλας. Και δεν ξέρω τι θα γίνει μετά από το μεσημέρι και μετά πώς θα κινηθεί ο καιρός. Εκεί μετά μπορεί κάπως να αλλάξουμε την, με βάση την πρόγνωση. Λένε και πάλι για παγετό από αύριο. Θα έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ναι. Εδώ να παιδιά δούμε. Βάλατε φωτιά στον κόσμο με την αλλαγή ημερομηνίας του ματς. Όλοι τώρα ψάχνονται πώς θα πάνε. Αυτό είναι το θέμα που μας προέκυψε την ώρα που είχαμε το Σταύρο στον αέρα και το δώσαμε κατευθείαν. Ότι επισήμως και από τη ΣΑΛ και ανακοινώθηκε η αλλαγή της μέρας και της ώρας. Και τη ώρα δεν είναι αλλαγή, ναι, γιατί ναι. Ήταν να γίνει 7 Ελλάδος, όχι. Ήταν να γίνει 8 Ελλάδος και τώρα δεν ξέρω. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Αυτοί είπαν ότι θα γίνει 6 ώρα Γερμανία. 6 Γερμανίας, δηλαδή 7 Ελλάδας. Δηλαδή 7 Ελλάδας, οπότε είναι και μια ώρα νωρίτερα. Ναι. Σκέψω όμως τώρα πόσοι έχουν κλείσει εισιτήρια από την ημέρα που έγινε η κλήρωση, που έγινε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη ΣΑΛΚΕ. Ας μην μιλάμε, ας μιλήσουμε για εμάς. Να φύγουν παθούσε γι' αυτό. Θέλω να καταγγείλω, κάμερα σε μένα. Λοιπόν, πόσοι έχουν κλείσει εισιτήρια, τι ανατροπή τώρα σχεδίων, άδειες, να αλλάξουν τα εισιτήρια, αν γίνεται να αλλάξουν τα εισιτήρια, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση. Σίγουρα θα χρεωθούν παραπάνω. Να πω κάτι. Α, και αυτό είναι το λιγότερο. Δεν είναι εφικτό, δεν έχει και πτήσεις καθημερινά. Έχει ένα-δύο μέρες. Και αυτό, ναι. Και το άλλο που κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, που συχνά ο κόσμος όταν ξέρει την ημερομηνία. Τα κλείνει τα εισιτήρια και λέει: ας χάσω και 50-60 ευρώ, αν δεν μπορέσω να πάω. Είναι ότι για να σου αλλάξουν το εισιτήριο, ουσιαστικά σου ζητάνε τόσα πολλά λεφτά που σε αναγκάζουν να αγοράσεις καινούριο. Μα δεν ναι. Υπάρχει θέμα αλλαγής. Ναι. Δεν υπάρχει. Και όχι μόνο αυτό. Άμα είναι αυτές οι γνωστές εταιρείες low cost. Κοντά σε Σαρλερουά, άλλες περιοχές εκεί για να πας στο γήπεδο, όλα τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Δηλαδή, μία μέρα, δύο μέρες μετά την κλήρωση. Που προσωπικά έψαχνα, κοιτούσα από εδώ και από εκεί, οι κοντινές περιοχές που έχουν αεροδρόμιο. Οπότε λες, κάπως θα κινηθώ εκεί πέρα, κάποιος φίλος, κάποιος γνωστός, ένα τρένο, κάπως θα πάω. Ξέρεις τι έγινε. Φορτώσαν και οι πιο νωρίς. Δηλαδή τώρα αυτό που γίνεται είναι ότι πάει ο αγώνας μία μέρα πριν. Αν πήγαινε μία μέρα μετά, θα ήταν πιο βολικό. Το μία μέρα πριν δημιουργεί το εξής πρόβλημα. Πολλοί που δεν μπόρεσαν να βρουν για να πάνε και να φτάσουν λίγες ώρες πριν το μάτσε, σου λέει, θα πάρουμε μία μέρα πριν. Θα κάνουμε και μια διανυκτέρευση και θα πάμε. Είναι φορτωμένες ήδη οι πτήσεις και κόσμος που τώρα που σιγουρεύτηκε το θέμα θα πάρει να κλείσει, δεν θα βρει φτηνά εισιτήρια. Γιατί ήδη οι πτήσεις που υπάρχουν έχουν μια πληρότητα ήδη 60-70% στάνταρ, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Γιατί πολλοί μετά θα έχει πρόβλημα επιστροφής, μετά θα έχει άλλο πρόβλημα. Κοίταξε, άμα γινόταν μια μέρα μετά. Επειδή το μάτς γιατί πολλοί πέμπτη, φεύγουν μετά τον αγώνα. Επειδή το μάτς είναι Πέμπτη, όπως και. Εδώ, η επιστροφή ήταν πολύ αργότερα. Δηλαδή όσοι έκλεισαν το πάνε, το δεν πήγαινε. Δεν κλείσανε για Παρασκευή το γυρισμό. Το κλείσανε για Σάββατο, για Κυριακή. Γιατί όλοι έχουμε πλέον γνωστούς έξω.
λένε, λες, το κάναν σαν βολτούλα τριημεράκι, ρε παιδί μου, έτσι κάπως. Με το Σαββατοκύριακο. Αλλά όχι, ήταν πολλοί οι οποίοι είχαν κανονίσει να γυρίσουν κατευθείαν ή το πρωί της επόμενης μέρας. Ναι, ό,τι βρεις. Αυτοί θα είχαν πρόβλημα μετά στην επιστροφή. Τέλος πάντων, τώρα δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό που εκεί που θα στραφεί ο περισσότερος κόσμος είναι σε κάποιο πιθανό τσάρτερ που μπορεί να βάλουν οι σύνδεσμοι, σε εκδρομές. Και τι, να πάνε χαμένα τώρα τα εισιτήρια που κλείσανε. Να σου πω κάτι. Δεν είναι και λίγα λεφτά. Το να δώσεις 130 ευρώ και να μην δεις το match, θα πει ο άλλος, ας δώσω τα παραπάνω. Ναι. Και ας το δω σίγουρα. Αν έχεις πάρει και κανένα καλό αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι. Μια χαρά τα βρίσκεις τα λεφτά, που λέει ο λόγος. Έχουμε Νίκο ή τον ψάχνουμε, τον έχουμε. Α, είναι. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι κάνεις, συζεστάθηκες καθόλου? Παιδιά, όλα αυτά τα οποία συζητάτε για τα εισιτήρια και για την αλλαγή του αγώνα στη Γερμανία δεν θα γίνονταν αν μία από τους τρεις δεν είχε πάρει την απόφαση να πάει στη Γερμανία. Δεν θα... Ξέρω που θα εστιάσει την Νίκο Μοσχοβίτη. Νομίζω ότι δηλαδή, εδώ πέρα αν... έχουμε και το ρεπορτάζ, ναι, το δηλαδή, μπασκετικό. Αυτή τη στιγμή, αν όλοι, ναι, οι φίλοι του ΠΑΟΚ που έχουν κλείσει εισιτήρια για Πέμπτη, πρέπει να απευθυνθούν σε αυτό. Δηλαδή, ο λόγος που έχει γίνει αυτό είναι. Σε μένα στρέφει. Ναι, τα βέλη. Εντάξει, είναι εμφανές ότι υπάρχει μια εσωτερική κόντρα. Έτσι. Είναι εμφανές ότι ο Νίκος Μοσχοβίτης στρέφει τα βέλη του εναντίον της Ελένης, η οποία είναι εδώ στη ζέστη και κάνει απλά μια εκπομπή. Ενώ ο Νίκος χθες έχει μείνει προσωπικά στον έβγαλε αέρα, έτσι. Αυτό δεν σε απασχολεί, βλέπω. Νίκο, είναι νομίζω η πρώτη φορά που η Ελένη ξεκίνησε αυτόνομα μια τέτοια εκδρομή. Δηλαδή δεν... Και, να σου πω κάτι, και ήμουν και τόσο υπερήφανη για τον εαυτό μου που το κατάφερα και το οργάνωσα τόσο καλά, που λέω δεν γίνεται, κάτι θα πάει στραφή. Είναι στράφη. Ο νόμος του Μέρφη. Μάλιστα. Κάτι θα γίνει. Έχεις ξανακούσει εσύ ποτέ για την Εκνοπέμπτη στη Γερμανία, ρε φίλε? Όχι, φίλε, ποτέ. Είναι μια τόσο μεγάλη γιορτή που πρέπει και να αλλάξει. Είναι, και δεν ξέρω, και δεν είναι σε καμία άλλη περιοχή. Είναι εκεί, στη συγκεκριμένη περιοχή. Στο Μόναχο δεν έχει τέτοιο καρναβάλι. Δεν ξέρω κανέναν καταρχήν Γερμανό που να ψήνει στα κάρβουνα. Μα τι συζητάτε, δεν έχω δει, όχι Τσικνοπέμπτη, ούτε το Αγίου Πνεύματος, ούτε το 15 Αύγουστο. Δεν έχω δει ποτέ κανένα Γερμανό να ψήνει. Νίκο, πάντως, αν έχει καμιά ωραία έτσι μπασκετική εκδρομή, εφικτή, μπορείς να μου προτείνεις να την οργανώσω και αυτή. Ναι. Τώρα μετά την πρόκριση, Ελένη, που θα φέρει ο Νίκος. Μετά την νίκη τη χθεσινή. Ναι, και τις άλλες δύο που θα κάνει. Τις εύκολες. Εντάξει, μπορεί να μην χρειαστούν και όλες άλλες δύο. Θα μας τα πεις. Μπορεί να μην χρειαστεί καμία. Θα μας τα πεις. Και πώς γίνεται, ρε Νίκο, πώς θα περάσουμε? Πέμπτος. Σαν καλύτερος πέμπτος. Α, δηλαδή λες ότι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει καταφέρει ποτέ αυτό εδώ, θα είναι για πρώτη φορά ο καλύτερος αποκλεισμένος ή... Σήμερα που μιλάμε, καταρχάς δεν περνάει ένας πέμπτος. Περνάνε τέσσερις. Ναι. Οπότε και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μιλάμε καλύτερος πέμπτος τώρα. Ναι. Και αγωνιστικές με το τέλος. Αν χάσουν κιόλας και δύο ομάδες που παίζουν σήμερα, είναι καλύτερος πέμπτος με έξι νίκες που έχει. Οπότε καταρχάς είναι σίγουρα πέμπτος στον όμιλο του, έτσι. Πιστεύω ότι δεν είναι δύσκολο οι δύο νίκες στα επόμενα δύο παιχνίδια. Δηλαδή είναι δύο ομάδες στα μέτρα του. Όχι, μία, κάτσε. Μία εντός, να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι. Βεβαίως. Να τα πάρουμε από την αρχή. Με βάση τη χθεσινή νίκη, ο ΠΑΟΚ είναι πέμπτος, έτσι. Με βάση τη χθεσινή του νίκη και την ήττα της ΟΣΑΚ το βράδυ στην Γερμανία. Η Ουσάκ είναι πλέον δύο νίκες πίσω, πάω και έχει έτοιμο στο βαθμό του Τούρκου, οπότε είναι από πάνω του. Τελείωσε. Ωραία. Οπότε είναι σίγουρα πέμπτος. Και κοιτάει προς τα πάνω πλέον. Κοιτάει προς τα πάνω, μήπως και πάει τέταρτος να μην έχει αυτό το άγχος να βγει σαν καλύτερο προς πέμπτο. Αν τελείωνε Ακριβώς. τώρα η φάση, σαν Πέμπτη, είμαστε μέσα στους καλύτερους ναι. Είμαστε. Ναι. Ωραία. Έχει τις περισσότερες νίκες από όλους τους πέμπτους των ομίλων ως τώρα, πάω και έτσι. Και τα και δύο. Σήμερα παίζουν και δύο ομάδες ακόμα. Και τα δύο παιχνίδια που μένουν, ποια είναι για τον ΠΑΟΚ? Είναι με την Oldenburg στο παλατάκι την ερχόμενη. Βατό σχετικά. Εφικτή μια νίκη. Εντάξει, η Oldenburg είναι ομάδα που παλεύει μαζί με την Νεπτούνας για τη δεύτερη θέση. Έριξε 30 πόντους. Για την πρώτη μετά την Ιαζιβλέ παραχθές. Έριξε και 30 πόντους. Την πρώτη διάδα δεν έχει τα play-off που έχουν οι τρίτη, τέταρτη και πέμπτη. Πάει κατευθείαν στους 16. Ναι. Η πρώτη διάδα των ομίλων. Και περιμένει εκεί τους αντιπάλους. Οπότε δεν έχει play-off αμέσως μετά. Γι' αυτό οι πρώτες δύο θέσεις έχουν ενδιαφέρον και παλεύουν οι βοηθοί. Και τελευταία νοτική παίζει στη Ventspils. Δηλαδή είναι η ομάδα που είναι τώρα από πάνω του, με μια νίκη. Ναι. Έτσι, τη Ventspils, την οποία την έχει κερδίσει εδώ στην παράταση. Αλλά ξαναλέω, ο Πάοκ αν κάνει δύο νίκες, είναι στην επόμενη φάση, okay, και ως τέταρτος αν δεν κάνω λάθος κιόλας. Αν κάνει μια νίκη κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι στην επόμενη φάση,
ακόμα και να κάνει δύο ήττες, άλλοι πιθανότητες είναι αρκετές για να είναι στην επόμενη φάση. Ο στατιστικολόγος του, του ραδιοφώνου, ο Σωτήρης Δασκαλάκης, είπε ότι με μία νίκη είμαστε σίγουρα στους καλύτερους πέμπτους. Ναι, δεν, και δεν έχουμε λόγο να τον αμφισβητήσουμε. Μία νίκη του είναι αρκετή. Μία νίκη του είναι αρκετή. Απλά λέω ότι μπορεί και με καμία νίκη να είναι εντάξει, είναι αρκετές πιθανότητες και γι' αυτό. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η χθεσινή νίκη επί της Νεπτούνας. Νίκο, εγώ για να το δέσω λίγο με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, πόσο σημαντικό είναι έτσι μία-δύο σωστές κινήσεις έτσι, για την ενίσχυση της ομάδας. Πώς φάνηκε αμέσως η διαφορά, ναι. Νομίζω. Καλά, εντάξει, ναι. Είναι, επειδή το είδα χθες το παιχνίδι τηλεοπτικά. Μην πέσουμε τώρα όλοι πάνω στο παιδί και το κάνουμε Τζόρνταν. Απλά του βγήκε το παιχνίδι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι παίχτης ο οποίος θέλει ρυθμό. Δηλαδή, άμα του μπει το πρώτο, μπορεί να βάλει και τα υπόλοιπα. Πες τα, Ηλία μου, γιατί ο Στάνος και δεν τα ξέρει αυτά. Είναι game changer. Πες τα. Ναι. Λοιπόν, έρχεται από τον πάγκο. Είναι αυτό το του έκτου παίχτη που έχει. Το θέμα πολύ απλά είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και άλλες σταθερές στην ομάδα, να τραβάει κι άλλο στο κουπί. Δεν μπορεί τώρα να περιμένει να σου βάζει ένας παίχτης 16 πόντους σε μια περίοδο με τρία τραβηγμένα τρίποντα από τα 7 μέτρα. Ναι, κοίτα όμως, χθες είχε το παιχνίδι. Μόνο αυτός μπορούσε να το αλλάξει έτσι όπως ήταν. Αυτός το άλλαξε. Βασικά αυτός το έφερε στο σημείο που ο ΠΑΟΚ να έχει τον έλεγχο και όταν πήγε να τον χάσει στο τέλος, αυτός επανέφερε πάλι τον έλεγχο στον ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι σημαντικό το γεγονός αυτό για έναν παίχτη που είναι στην ομάδα δύο εβδομάδες. Που όπως έλεγε χθες, πραγματικά δεν έχει κανένα πρόβλημα να εγκληματιστεί, γι' αυτό το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή φαίνεται από το ξεκίνημα ότι δεν έχει κανένα θέμα να μπει στην ομάδα, να καταλάβει τι ζητάει από αυτόν ο προπονητής του και να δώσει πράγματα. Και αυτό που είπαμε χθες από τον McFadden, όσοι το είδαν και ξέρω εγώ πώς να ήταν, αυτή η ηρωική που βρέθηκε στο παρατάκι χθες και τους αξίζει πραγματικά, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια όσοι ήταν εκεί. Αυτό περιμένει, γι' αυτό τον απέκτησε ο ΠΑΟ. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος με τον τρόπο που παίζει και τα χαρακτηριστικά που έχει στο παιχνίδι του μπορεί να σου καθορίσει παιχνίδια. Και βέβαια έτσι όπως παίζει και να σου καθορίσει παιχνίδια μπορεί κάποια παιχνίδια να τα χάσει, έτσι. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να είσαι όταν παίρνεις τόσες πολλές προσπάθειες όπως πήρε ο Μαρκάς χθες και πολλές από αυτές και δύσκολες, έτσι. Κάποιες μέρες θα μπουν, κάποιες μέρες δεν θα μπουν. Απλά είναι παίκτης ο οποίος μπορεί πραγματικά να αλλάξει ισορροπία σε ένα παιχνίδι και γενικότερα να προβληματίσει πάρα πολύ τον αντίπαλο. Χθες στην Νεπτούνος δεν μπορούσε να βρει λύση με τίποτα επάνω του. Με τίποτα. Γιατί επειδή έχει την εμπειρία και έχει βέβαια και τα χαρακτηριστικά του παιχνίδι του, είναι γρήγορος, μπορεί να πατήσει και να σουτάρει πολύ καλά. Κάτι το οποίο δεν το πτύχεις εύκολα. Δηλαδή το σουτ μετά από τρίπλα ή τέλος πάντων. Γενικά τη δημιουργία από μόνος του. Αυτό είχαμε να το δούμε από το Χαραλαμπίδη και τον Κάρτερ, θεωρώ εγώ. Ακριβώς. Και είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος θα παίξει το ένας εναντίον ενός. Νίκο, πολύ διαφορετικός. Και ξέρω να το παίξει καλά, σχετικά. Πολύ διαφορετικός δεν θα ήταν ο ΠΑΟΚ αν τον είχε αποκτήσει τελικά το καλοκαίρι που έλεγαν και έγραφαν. Ναι. Απλά το καλοκαίρι ο McFadden ως πρωταθλητής στην Κύπρο και MVP του πρωταθλήματος προφανώς και βγήκε στην αγορά. Ψάχνοντας περισσότερα χρήματα θα μπορούσε να δώσει ο ΠΑΟΚ. Πήγε στη Γαλλία. Εκεί δεν έδεσε με την Ανσή, γιατί η Ανσή είναι μια ομάδα που είναι ακόμα στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και δεν τα πήγε καλά. Πήρε μια πολύ καλή αποστολή από εκεί. Και έτσι βρέθηκε στον δρόμο του ΠΑΟΚ ξανά. Γιατί μου ξαναβρέθηκε στον δρόμο του ΠΑΟΚ, δεν το σκέφτηκαν καθόλου οι άνθρωποι του. Άφησαν ελεύθερο τον Μπρέιαν και πήραν τον McFadden. Έχουμε μια έφεση να παίρνουμε αυτούς που παίρνουν καλές υποζημιώσεις, Ναι, είναι κάτι που το ψάχνουν στον ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει. Εγώ το ίδιο που θα έλεγα και αν ο McFadden έχει ξεκινήσει καλά, το ίδιο λέω και τώρα. Ότι θέλει σίγουρα χρόνο ακόμα για να βρει τους συμπαίκτες και να κάνει περισσότερα πράγματα στο γήπεδο, έτσι. Και να αρχίσει να δημιουργεί για τους συμπαίκτες. Πάρα πολύ. Το έχουμε δει και στα τρία παιχνίδια. Και στα τρία παιχνίδια με καλούς αντιπάλους, έτσι. Και με την Βιλερμπάν και με τον Παναθηναϊκό και με την Νεπτούνα. Δηλαδή παιχνίδια με καλύτερες ομάδες από τον ΠΑΟΚ. Θα χρειαστεί χρόνο για να βρει καλύτερα τους συμπαίκτες του και στην άμυνα και στην επίθεση. Έτσι. Και ξαναλέω, το ίδιο θα έλεγα αν ο McFadden είχε βάλει στη Βιλερμπάν τρεις πόντους, με τον Παναθηναϊκό είχε βάλει έναν πόντο, γι' αυτό έβαζε 7 πόντους.
το διοικητικό συμπέρασμα ποτέ δεν κάνει καλό. Απλά η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι για ένα παίχτη που πραγματικά έχει τον τρόπο να αλλάζει το ρυθμό σε ένα παιχνίδι, να προβληματίζει πάρα πολύ τον αντίπαλο και βέβαια όταν είναι και σε μέρα όπως χθεσινή, να σου καθορίσει το παιχνίδι, δηλαδή να σου δίνει νίκη. Λοιπόν, αξίζει μια αποθέωση, έτσι, με βάση τα πρώτα δείγματα. Ναι, ναι. Εντάξει. Θες πούμε πάλι δεν έπαιξε ο Τέιλορ. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Πάλι η ίδια ήταν η απάντηση. Ότι είναι στην ομάδα και τον υπολογίζει. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι ο Τέιλορ είναι εκτός ομάδας. Δηλαδή τον υπολογίζει, είναι ένας ακόμα παίχτης στο ρόστερ. Ναι. Να κάνω εγώ τη χαζή ερώτηση τώρα. Είναι λογική και ο Καραμανόλης είναι ένας παίχτης στο ρόστερ που είναι 19 χρονών και είναι παιδί του κόμπου. Ναι. Να κάνω εγώ τη χαζή ερώτηση. Από τη στιγμή που δεν έχει έρθει ο αντικαταστάτης που λογικά ψάχνουνε. Γιατί ο παίχτης δεν μπαίνει, ας πούμε, να κάνει δύο φάουλ αυτός και να μην τα κάνει ο Μαργαρίτης. Ή να... Γιατί στην άμυνα και στα rebound πάλευε. Μπορεί... Αυτό το έχει εξηγήσει ο Μαρκόπουλος, λέγοντας ότι θέλει να δώσει περισσότερο χρόνο στον Μαργαρίτη για να τον βάλει μέσα σε αυτό το ρόστερ, γιατί ο Μαργαρίτης έρχεται 3 μήνες, και βέβαια να του δώσει αγωνιστικό ρυθμό, έτσι. Γιατί ήταν πολύ καιρό έξω ο Βαγγέλης Μαργαρίτης. Χθες ο Μαργαρίτης μπορεί να ήταν άστοχος, μπορεί να έχει ένα 7 σουτ, αλλά είχε στιγμές που ήταν... Μας τύπησε το Μαργαρίτη, δηλαδή στην άμυνα, με κάποια φυσικά rebound, κάποια κλεψίματα, ναι ακριβώς. Με τον καιρό και με τα παιχνίδια, και εφόσον φυσικά ο Μαργαρίτης είναι καλά, έτσι, και είναι συνειδητό ότι είναι καλά στο τραυματισμό του, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Έτσι, και στον ΠΑΟΚ δεν θα τύχει ότι φέτος τον θεωρούν, αν όχι το πιο σημαντικό, αν ο πιο σημαντικούς κρίκους στην αλυσίδα τους. Οπότε είναι normal, και από τη στιγμή που ο Χρυσικόπουλος πλέον είναι ξεκάθαρο ότι υπολογίζεται στο 4, έτσι. Ο Χρυσικόπουλος έχει το Μαργαρίτη, έχει το Χρυσικόπουλο και πλέον ο Τέιλορ είναι εκτός ομάδος ουσιαστικά. Στον ΠΑΟ κανόνες δεν ψάχνουν αγορά. Ψάχνουν να βρουνε παίχτη. Θα το αρνούνται. Μέχρι να βρουνε κάποιον, νομίζω θα τον αρνούνται. Αλλά όταν ο παίχτης δεν παίζει καθόλου, όταν είναι... Δηλαδή έχει δύο παιχνίδια σερί που δεν έχει παίξει καθόλου. Όταν από την ώρα που έχει γυρίσει ο Μαργαρίτης παίζει το πολύ 1-2-3 λεπτά, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπολογίζεται. Και ο ΠΑΟΚ περιμένει προφανώς, όταν θα βρει κάτι και θα είναι και στα δικά του τα οικονομικά πλαίσια, να μπορεί να κάνει την αλλαγή. Νικό, τώρα είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ πες ότι περνάει. Θα παίξει play-off, δηλαδή θα διασταυρωθεί με κάποιον... Είναι διπλή αγώνες. Και αν περάσει μετά θα πάει στους 16. Ναι, ναι. Μετά προχωράς για το 16. Το ερώτημα, μία σκέψη είναι ότι μήπως καλύτερα να μην περάσει και να παίξει χαμηλότερα με ομάδες πιο χαμηλής δυναμικής για να μην επηρεαστεί και η πορεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι να μην... Να τουρθεί... Αφού δεν έχουμε ομάδα τώρα και ρόστερ που να μπορεί να αντέξει πάλι έτσι παιχνίδια και μεσοβδόμαδα και Σαββατοκύριακο, ήδη δηλαδή έχει κοστίσει κάπως την ομάδα. Αν θυμάμαι καλά, δεν έχω μπροστά μου το ακριβώς το... Ναι, δεν είναι κάθε εβδομάδα μετά το παιχνίδι. Είναι ημερομηνίες, μετά δεν είναι κάθε εβδομάδα πρώτον και δεύτερον είναι δύο παιχνίδια μετά, έτσι. Δηλαδή είναι νοκάουτ κατάσταση. Παίζει μετά, αν περπατήσεις, παίζει το παιχνίδι το ένα είτε στην έδρα σου είτε εκτός έδρας, παίζεται μια διαφορά και μετά παίζει για αυτή τη διαφορά. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα να παίξουμε με Παρτιζάν. Δεν είναι πάλι όμιλος όπως ήταν μέχρι πέρσι στο EuroCup, που ο ΠΑΟΚ πέρασε δύο φορές και έπαιζε μετά ξανά όμιλο, και με λιγότερες ομάδες. Ναι. Οπότε και νομίζω ότι υπάρχει μια διακοπή μετά. Δηλαδή αφού τελειώσει η φάση των ομίλων τέλη Ιανουαρίου στο Champions League, μετά υπάρχει ένα διάστημα πάλι που δεν έχει παιχνίδια για μια-δύο εβδομάδες και μετά ξεκινάνε αυτά τα play-off. Ο στόχος του ΠΑΟΚ από τη στιγμή που συμμετέχει στη διοργάνωση αυτή είναι αυτός, είναι να περάσει την επόμενη φάση. Έτσι. Οπότε αν το καταφέρει θα έχει πετύχει τον μίνιμουμ στόχο σε αυτή τη διοργάνωση. Τώρα βέβαια μετά είναι και θέμα για το πρόσωπο, ποιος θα βρει μπροστά σου και αν μπορείς να το προχωρήσεις περαιτέρω. Πιστεύω έτσι. Και ότι οι παίχτες, ειδικά οι ξένοι και κάποιοι και από τους Έλληνες θέλουν να γεμίσουν το βιογραφικό τους. Και αυτό και δεν νομίζω ότι... Εγώ έχω πάντα αυτή τη λογική και νομίζω ότι είναι σε όλους τους παίχτες. Δεν νομίζω ότι... Κανένας παίχτης μπαίνει σε ένα παιχνίδι και μπορεί να σκέφτεται ότι αν το Σάββατο παίζω με τον Άρη, παράδειγμα ας πούμε, οπότε σήμερα που παίζω με την Ventspiece, ας μην ζωρίσω πολύ γιατί έχω το Σάββατο παιχνίδι, δεν νομίζω ότι το κάνει κανένας. Ναι, το αντίθετο μην πει όμως μερικές φορές. Ότι σήμερα παίζω με τον Απόλλων Πάτρας και τη μεσοβδόμαδα παίζω το ευρωπαϊκό παιχνίδι που θα με δείξει τηλεόραση και θα με δουν και
άλλα μάτια ευρωπαϊκά. Να δώσω νομίζω, εκεί περισσότερη προσοχή. Επειδή και οι περισσότεροι εκτός από τους πολύ νεαρούς έχουν εμπειρίες και εικόνες από τέτοιες φάσεις, εντάξει, δεν νομίζω ότι τους επηρεάζει. Ίσως πολλές φορές επηρεάζει το κορμί. Σε κάθε περίπτωση πάντως... Έχεις στην Κεντονία και φύγεις Τρίτη πρωί από Θεσσαλονίκη Δευτέρα και φτάσεις στην Κεντονία Δευτέρα βράδυ. Να κοιμηθείς, να κάνεις οπόνηση την Τρίτη και να παίξεις ας πούμε την Τετάρτη, ναι, το καταλαβαίνω, για το μυαλό και το σώμα κουράζεται. Πάντως okay. Στην προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να βρουν κάποιον παίχτη, είναι επιχείρημα πολύ σημαντικό το ότι ο ΠΑΟΚ παίζει και Ευρώπη, βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Το βασικότερο. Βεβαίως. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Εντάξει, ήταν σημαντική η νίκη του ΠΑΟΚ χθες. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το Σαββατοκύριακο, έχει διακοπή λόγω των αγώνων του κυπέλου, των ημιτελικών. Οπότε το επόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι την ερχόμενη Τετάρτη με την Oldenburg. Αν δεν κάνω λάθος κιόλας, σήμερα ο Μαρκόπουλος χάρισε για την προπόνηση στους παίχτες. Έτσι κι αλλιώς. Μέχρι να φτάνει στο παλατάκι. Οι συνθήκες του προπονητή της τελευταίας μέρας ήταν και καλύτερες. Οπότε εντάξει. Και χθες είναι η μοναδική που έφτασε με λίγη καθυστέρηση στο γήπεδο. Αλλά όλα καλά για να γίνει το παιχνίδι. Φόρεσαν και τα μακρυμάνικα τους. Να ανοίξουμε εδώ μία μικρή παρένθεση, μια και είπες καθυστέρηση για την Νεπτούνας. Να πούμε ότι και η Νίμπουργκ δεν έχει φτάσει στην Θεσσαλονίκη και όπως μας ενημερώνει εδώ ο Νίκος Παπαδόπουλος, στις 7.30 σήμερα το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να γίνει στις 5. Ωστόσο, λόγω της κακοκαιρίας, η αποστολή της Νίμπουργκ δεν κατέστη δυνατόν να αφηχθεί εγκαίρως στη Θεσσαλονίκη. Οπότε έτσι με μία καθυστέρηση 2,5 ώρες περίπου θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Αυτοί φάγανε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία γιατί μείναν αυτό το μεσημέρι στην Αθήνα. Ακόμη Αθήνα ήταν σήμερα το πρωί. Θεσσαλονίκη και ξεκίνησαν σήμερα το πρωί με πούλμαν από την Αθήνα. Γι' αυτό και όλο το παιχνίδι πάει στις 7.30 και όχι στις 5 με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο ο Άρης. Νίκο, κάτι τελευταίο διαβάζουμε. Ένα πολύ ωραίο θέμα στο ΠΑΟ 24, η βραδιά των κολλητών. Πέρα από τον Μακφάντεν και ένα άλλο πρώην ασπρόμαυρο έκανε χθες όργια. Ναι, βέβαια. Όργια δεν έκανε, αλλά έβαλε το νικητήριο καλάθι ο Χάτσερ. Έχουν μια πολύ, πολύ ωραία ιστορία οι δυο τους. Ο Χάτσερ είχε μιλήσει κιόλας ίδια... για τον Μακφάντεν στο ακριβώς, 24. Ακριβώς. Τον είναι από την ίδια πόλη στην Αμερική. Έχουν πολύ καλή σχέση και έχουν και επαφή. Χθες ο Μακφάντεν έβαλε 31 πόντους και οδήγησε το πάω στην νίκη. Ο Χάτσερ έβαλε 4 με την Παρτιζάν, αλλά οι δύο από τους 4 είναι το νικητήριο καλάθι. Την έδρα της Σαρλερουά που νίκησε χθες η Παρτιζάν με 63-65. Οπότε φωτεινοί πρωταγωνιστές. Ναι, βέβαια. Νίκο, θα σας αφήσουμε να πάμε να ακούσουμε και τι ώρα είναι, να κάνουμε το διάλειμμά μας. Καλή σας συνέχεια, παιδιά. Καλή ξεκούραση, γιατί πραγματικά έχεις μια δύσκολη μέρα χθες. Άντε, μάζεψε δυνάμεις. Έγινε. Νίκος Μοσχοβίτης μας τα είπε όλα τα μπασκετικά και τι θα γίνει με τις μεταγραφές και τι θα γίνει με τον Τέιλορ και τι θα γίνει με την ομάδα που έχει έτσι πάλι ένα σερί αγώνων. Ευτυχώς το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε αγώνες. Τα σενάρια πρόκρισης στην επόμενη φάση ποια είναι. Εντάξει, το καλύψαμε το θέμα. Να πω εδώ πέρα πάνω σε αυτό που λέγαμε, αν έχουν καρναβάλι, με ενημερώνει ο αδερφός μου, ο οποίος είναι στο εξωτερικό, όχι απλά έχουν καρναβάλι, σε Κολονία, Ντίσελντορφ και τέτοια είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Έχουν πληρότητα μέχρι 90% κάθε χρόνο, δημιουργούν άρματα μεγάλα. Είναι μεγάλη είναι γιορτή. Για και... τα καρναβάλια είναι και οι Γερμανοί. Και πέφτει και μια εβδομάδα πριν από τα δικά μας, γιατί είναι το Πάσχα των Καθολικών αλλιώς. Γιατί εμείς έχουμε Τσικνοπέμπτη, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ το πρώτο μάτς με την Σάλκε. Πολύ κακό. Είναι Τσικνοπέμπτη. Πολύ κακό αυτό. Και μετά φεύγουμε, πάμε Γερμανία και πέφτουμε πάνω στη Τσικνοπέμπτη. Πολύ κακό τώρα που το πέφτει. Πολύ κακό. Εντέρε, φίλε. Πολύ κακό. Τσικνοπέμπτη ήταν και άλλο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι, ξέρω, άσε, είναι δύο κιόλα. Πέφτουν Τσικνοπέμπτη. Στο 0-1 με την. Εγώ με την Μπενφίκα. Μέσα στο Ούντινε. Ναι, εκτός έδρας όμως. Εκεί το πήρες το καλό το Χ. Μετά εδώ τα χάλασες, ναι. Εκεί πήρες αποτέλεσμα, ναι. Αλλά μονίμως πέφτει τέτοιες ημερομηνίες. Εκείνο δηλαδή... το 0-0 ήταν ο καημένος Σταφυλίδης. Τον είχε κάνει εκείνος εκεί ο Σέρβος, ο Μπάστα. Τον είχε τεντώσει. Τι ναι, να ναι. κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή και με βόλεϊ. Γιατί είχαμε τον τραυματισμό Γκόμες και παίζει και ο ΠΑΟΚ σήμερα σημαντικό παιχνίδι. Τι άλλο είπαμε για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα, ότι άλλαξε η μέρα και η ώρα του αγώνα με τη ΣΑΛ και έγινε Τετάρτη. Για τη δική τους Τσικνοπέμπτη. Στις 7 ώρα Ελλάδας, 6 ώρα Γερμανίας, για να δούμε να ο κόσμος τι εισιτήρια έχει. Διάλειμμα και τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, τελική ευθεία προς το φινάλε της εκπομπής. Με Ηλία Καπράλου, Ελένη Μπούντου και Άκη Σακισλόγλου, η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 στα ραδιόφωνά σας. Καλά, το φινάλε είναι κάτω το λίγο. Το 2 μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω. Όχι. Είναι οριστικό 2. Είναι οριστικό 2. Ποιος θα μπει? Μπασκετικός. Ναι. Εντάξει, ωραία.
Μια χαρά. Θα έχετε όλα τα νέα για τον Άρη, γιατί και εκεί υπάρχει ρεπορτάζ, ειδικά στο μπασκετικό κομμάτι, α και στο ποδοσφαιρικό με την αναβολή του αγώνα. Στο μπασκετικό παίζει το ότι άλλαξε η ώρα του αγώνα, έτσι. Ναι. Λόγω του ότι, όπως το είχε περιγράψει πριν η Ελένη, δεν ήταν εύκολο για να έρθουν Θεσσαλονίκη οι άνθρωποι της Νίμπουργκ. Θα πάει 7.30 ο σημερινός αγώνας, Άρης Νίμπουργκ, για να προλάβουν οι άνθρωποι. Ο αγώνας του κυπέλου, γιατί δεν έγινε, μάθαμε, έτσι. Του... Ο αγωνιστικός χώρος είναι το πρόβλημα. Πού, κοίταξε, ναι, αν θέλεις την πραγματική αιτία, εγώ πιστεύω ότι η πραγματική αιτία είναι ότι ήξεραν οι του Άρη ότι θα χάσουν εισιτήρια, που στον φετινό ποδοσφαιρικό Άρη είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι. Ναι. Οπότε το ζήτησαν εχθές εγκαίρως για να... Γιατί εχθές ήταν και πάρα πολύ χάλια τα και πράγματα. Βάσει της εικόνας του γηπέδου. Βέβαια, ναι, άθλια. Εντάξει, είναι λογικό ήταν, μωρέ. Και εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που και τον Παναθηναϊκό δεν τον χαλάει, τον Ολυμπιακό δεν τον χαλάει αυτό. Εντάξει, τι να τον χαλάσει. Μια χαρά πιθανό του ήρθε η αναβολή. Γλιτώνει ταλαιπωρία. Να δούμε πότε θα γίνει το παιχνίδι. Απλά δεν υπάρχουν και ιδιαίτερες ημερομηνίες, να πω την αλήθεια. Και ειδικά για ομάδα Football League που και η Football League έχει γεμάτο πρόγραμμα. Και στο Γενάρη γίνεται σφαγή. Απλά του Άρη το όφελος με την αναβολή θα ήταν διπλό. Πρώτον, δεν θα ήταν αναγκασμένος να πάει μετά από τρεις μέρες να παίξει με τον Αγροτικό Αστέρα, που είναι πολύ σπουδαίο μάτς, με πιθανούς τραυματισμούς κλπ. Και δεύτερον, το ότι το θέμα των εισιτήριων είναι πολύ σημαντικό. Φαντάζεσαι τώρα σήμερα να πηγαίναν 3.000 άτομα. Καμιά σχέση. Αυτοί θέλουν 15, 17, 20.000 κόσμο θέλουν. Τίνκα το θέλουν το γήπεδο. Θέλουν. Για να πάρουν χρήματα, ρευστό, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, το ρευστό, και να μπορέσουν να είναι σωστοί στις υποχρεώσεις τους. Και αυτό. Στο βόλεϊ, το δικό μας. Ναι, θα βγάλουμε τον Γιάννη τον Παρασκευαίδη για να μας πει πώς θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ τον σήμερα, τον Φίνη Κασίρου. Φίνη Κασίρου, ναι, εξαναβολής παιχνίδι για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αναχώρησαν μάλλον χθες από την Θεσσαλονίκη το τμήμα βόλεϊ, με δυσκολίες φαντάζομαι και αυτοί, αλλά αυτοί προνόησαν και έφυγαν λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, κατά το μεσημεράκι, ναι, κατά το μεσημεράκι, μία ώρα είχαν ήδη πετάξει, νομίζω, για Σύρο. Οπότε δεν είχαν τέτοια προβλήματα. Για Σύρο. Απευθείας. Αθήνα. Αθήνα και μετά. Ναι, φαντάζομαι. Ακτοπλοϊκά μετά. Μετά, ναι, με το πλοίο. Ναι, πάντως, ναι, 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 φαντάζομαι Αθήνα πρώτα. Θα μας τα πει ο Γιάννης. Πολύ θα κούνησε στο πλοίο. Πού είσαι, ρε Γιάννη, πού είσαι, ρε αγόρι μου. Καλημέρα στο ανανεωμένο τρίο του ΠΑΟΚ. Ναι, τους διώξαμε τους άλλους. Εγκλωβιστήκανε βέβαια λίγο, αλλά εντάξει. Και εσύ είχες θέματα. Δεν είχες. Είχα θέματα, αλλά όλα καλά τώρα. Ναι, εντάξει, όλα καλά. Το καθαρίσαμε και σήμερα, καθαρίσαμε και την οικοδομή, όλα καλά. Πάμε πρώτα στο καθαρά αθλητικό κομμάτι, στο βολεϊκό, να μας πεις πώς πήγανε οι δικοί μας στην Αθήνα, στην Σύρο, πώς φτάσανε. Πετάξανε από Θεσσαλονίκη για Αθήνα και από Αθήνα με πλοίο για τη Σύρο. Με πλοίο, ωραία. Ναι. Και βρήκαν ένα καιρό τελείως καλοκαιρινό. Διαφορετικό. Τελείως, εντάξει, λίγο αέρα είχε από ό,τι με ενημερώσανε, 7-8 βαθμούς είχε σήμερα στη Σύρο, οπότε μια χαρά. Αυτό είναι. Ναι. 6,5 ώρα το παιχνίδι. 6,5 ώρα το παιχνίδι. Είναι τηλεοπτικό. Ναι, είναι τηλεοπτικό από την Nova το συγκεκριμένο. Nova δεν είναι σωστά. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι, αν κανείς αναλογιστεί ότι από τη μία λες, εντάξει, ο Φίνικας δεν έχει την ποιότητα της περσινής χρονιάς, αλλά φέτος έχει καταφέρει στην έδρα του να πάρει βαθμό από τον Ολυμπιακό, έχασε 2-3 στα σετ. Κατάφερε να πάρει και βαθμό μέσα στη Γυψέλη, στην έδρα του Παναθηναϊκού, που έχασε με 3-2, οπότε καταλαβαίνουμε. Μπράβο. Ότι κοντά στις δύο μεγάλες ομάδες πήρε βαθμό, άρα δεν είναι μια εύκολη ομάδα. Και πάντα είναι πολύ υπολογίσιμη δύναμη η Σύρος. Ακριβώς, γιατί τα τελευταία χρόνια η Ελένη έχει έτσι στηριχθεί και από την τοπική κοινωνία, γιατί δεν έχουν και κάτι άλλο έτσι, σαν μεγάλη ομάδα, οπότε λογικό και να στηρίζουν και λίγο παραπάνω. Βοηθάει, Γιάννη, και το γήπεδο εκεί, είναι μικρός χώρος, γεμίζει, όπως είπες και εσύ, στηρίζουν εκεί οι κάτοικοι του νησιού το γήπεδό τους. Το δήλωσε και ο Γιάννης Καλαματζίδης, ότι ένα γήπεδο με πολλή ένταση, με κόσμο που έρχονται, στηρίζουν, αλλά προφανώς εμείς δεν θα κοιτάξουμε αυτό το πράγμα, κοιτάξουμε τη δουλειά μας. Έχουν Ελένη και εκείνες εκεί τις ντουντούκες που σπάνε λίγο νεύρα. Α, εκείνες ώρες που περνάνε και στη μετάδοση. Ναι. Ναι, σαν τον μπάσκετ του Μακεδονικού. Ναι, ναι. Εντάξει, θα έχει κόσμο, λογικά γεμάτο θα είναι. 1000 θέσεις περίπου χωράει το συγκεκριμένο γήπεδο. Στάσχημα νέα είναι ότι πέρα από τον Γκόμες που δεν θα παίξει και δεν θα παίξει πλέον για όλη τη χρονιά, δεν θα παίξει σήμερα και ο Γιάννης ο Τακουρίδης. Ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα αγωνιστεί. Προφυλάχθηκε και αυτός από τον Γιάννη Καλματζίδη. Οπότε ο ΠΑΟΚ σήμερα με 12
Και το παιχνίδι πρέπει να σας τονίσω ότι είναι πάρα πολύ κομβικό, γιατί αν το πάρει ο ΠΑΟΚ προλαβαίνει ακόμα και την πρώτη θέση στην, στο τέλος του πρωταθλήματος. Άμα το πάρει καθαρά εννοείς ή και... Άμα το πάρει καθαρά, ναι. Προλαβαίνει να πάει μέχρι και σε πρώτη θέση, γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα είναι στο μείον 9 με ένα παιχνίδι λιγότερο που είναι το σημερινό. Άμα κερδίσει πάει στους 6, έχει Ολυμπιακό εδώ μέσα, στο Παλατάκι, και μετά καλείται να βγάλει ένα διπλό μόνο στην Κυψέλη. Όταν θέλεις ότι πάω για πρωτάθλημα, μπορείς να το βγάλεις, θεωρώ. Από πέρσι, από αυτή την καλή ομάδα του Φίνικα που βλέπαμε στα play-off με Ντόκιτς, με τον άλλο τον Ιταλό, τον Μπασαδόρο. Δεν έχουν μείνει όλοι. Εντάξει, δεν είναι, ξαναλέω, η περσινή έτσι, καλή ομάδα, όμως έχει πάρα πολλούς καλούς στο ρόστερ. Καταρχάς πήρε, να πούμε, και το δικό μας το παιδί, τον Δημήτρη τον Εφρεμίδη. Το θυμάστε που ήταν για δύο χρονιές. Έκανε και δηλώσεις ότι είναι ιδιαίτερο παιχνίδι για μένα. Έχω πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα, κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Είναι πρόκληση το σημερινό παιχνίδι. Και αν μη τι άλλο, είναι και ένα από τα καλύτερα παιδιά, έτσι, ο Δημήτρης. Έχει και τον Μπάρης που ήθελε σαν τρελός να έρθει στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, αλλά τελικά δεν τον ήθελε ο Γιάννης ο Καλμαζίδης. Έχει λίγο έναν διαγώνιο από την Σερβία, τον Μίντακ. Εντάξει, δεν είναι και καλύτερος από τον Σακόγλου, σε ίδια level είναι, για να είμαστε έτσι λίγο ειλικρινείς. Ακραίο, έχει πάρει τον Σούρδη, αν θυμάστε, που έπαιζε στον Παναθηναϊκό την περσινή χρονιά, ο οποίος ήταν δεύτερος ακραίος στους πράσινους την περσινή σεζόν. Εντάξει, μέτρια ομάδα, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουν καλό κλίμα, έχουν προλάβει να δέσει, να έχουν προλάβει μάλλον να δέσουν την ομάδα. Και αλλιώς δεν εξηγείται ότι καταφέρουν να πάρουν βαθμούς κόντρα στις δύο έτσι, από τις τρεις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Έχουν και ένα κεντρικό, τον Overman, που και αυτός κάνει πολύ καλή χρονιά. Αμερικάνος είναι ο συγκεκριμένος. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά από την Ελλάδα. Και ο Παπαδόπουλος, ο Χρήστος, ο κεντρικός, που εντάξει, είναι χρόνια και αυτός στο άθλημα. Του και ο Εφημίδης, όπως είπαμε. Ναι, ναι. Mm. Έπαιζε στον Ολυμπιακό ακριβώς. Αυτός είναι το 86 γεννηθής. Έχει και τον Μάρκο τον ακραίο, εντάξει, πιο πιτσιρικά στο συγκεκριμένος. Έχει και τον Σκαρλατίδη, τον Γιάννη, που είναι δεύτερος πασαδόρος. Δεν νομίζω να το δούμε σήμερα. Μια δουλεμένη ομάδα, ένα σύνολο το οποίο έχει δέσει και το οποίο μπορεί να σου προκαλέσει, να σου κάνει μια ζημιά, την οποία δεν την υπολογίζεις, δεν την έχεις μέσα στο πλάνο σου. Γι' αυτό και πάω, καλείται να δείξει μεγάλη συγκέντρωση και μεγάλη προσοχή, έτσι. Θα πρέπει μια μέρα, Ελένη, να βγάλετε στο λίμπερο τον προπονητή του Φινικά, τον Νίκολιτς Ντούσκο, για να καταλάβετε λίγο τι τρέλα τον βαράει. Στο συγκεκριμένο δεν έχω καταφέρει ποτέ να πάρω δήλωση. Ποτέ. Γιατί έτσι? Δεν κάνει δηλώσεις, αστείευεται. Ξεκινάει να κάνει δήλωση και το γυρνάει στην πλάκα. Δηλαδή δεν είναι τέτοιος τύπος. Οπότε μια οικογένεια, να φανταστούμε, ναι. Εκεί στη Σύρο. Τα παιδιά παίζει κάπως έτσι. Και κάτι ακόμα. Διαβάζω αυτό που γράφουμε στο ΠΑΟΚ 24, ότι πρώτα είναι ο αγώνας της, με το Φίνικα και μετά θα κοιτάξουν για τον αντικαταστάτη του Γκόμες. Ναι, γιατί ο... Αυτό είναι το κλίμα που περνάει προς τα έξω. Ξέρουμε τίποτα άλλο. Αν, σεισμό. Αν έχουν... Ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα έχει τρία ανώματα στη λίστα του. Γιάννη, εσύ κουνήθηκες εκεί που είσαι? Σεισμό. Μήπως είχαμε σεισμό? Είχαμε και σεισμό. Εμείς είμαστε και έκτο όροφο τώρα εδώ και την ακούσαμε καλά. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Τη λάμπα τη βλέπω. Όχι. Ακούστηκε καλά, απλά ήταν λίγα δευτερόλεπτα. Έντονος σε λίγα δευτερόλεπτα. Δηλαδή όλα τα είχαμε, ο σεισμός μας έλειπε. Ναι. Σεισμός, ο ΠΑΟΚ ο Θεός, τα είπαμε τώρα γι' αυτό. Να κλείσει μια και καλά η πόλη σήμερα. Ναι, Γιάννη, λίγο έτσι με πιο κρύο μυαλό, γιατί χθες ήταν η δυσάρεστη είδηση του Γκόμες, πρώτο αθλητής, πρώτα η ατυχία που βάρεσε τον συγκεκριμένο παίκτη, τον ΠΑΟΚ που επένδυσε και στήριξε και καλά έκανε, γιατί με τον συγκεκριμένο αθλητή πανηγύρισε πολλά τρόπαια, αλλά η επόμενη μέρα τι, ο αντιγκόμες ποιος? Αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι καταρχάς θα λυθεί το συμβόλαιο του Γκόμες σε πρώτη φάση, για να μπορέσει να αδειάσει η θέση ξένου για τον ΠΑΟΚ. Η προφορική συμφωνία για του χρόνου παραμένει ότι είναι κανονικά λογίζεται σαν παίχτης της ομάδας, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό το αναγκαστικό, να πω, για να γίνει μεταγραφή. Ναι. Έχουν τρεις στη λίστα τους, ήδη κάποια ονόματα ακουστήκανε και βγήκανε προς τα έξω. Κάποια βγήκανε και λίγο επίτηδες, να πω την αλήθεια, για να διαφημιστούν κάποιοι παίχτες. Ναι, απλά είναι τα γνωστά τα μεταγραφικά. Επειδή τώρα ξέρεις, Ελένη, ο καθένας βαράει στον κάλο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη και ζητάει τρελά πράγματα. Ναι. Γι' αυτό και δεν έχουν ανακοινώσει το παίχτη ακόμα και πάνε από Πέμπτη και μετά. Γιατί ο κύριος Σαλόπουλος δεν ταξίδευσε με την ομάδα, είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Για να τρέξει το θέμα. Ναι, όχι να τρέξει το θέμα, είναι εδώ πέρα. Έμεινε πίσω. Οπότε θα πρέπει να γυρίσει ο Γιάννης ο Καλμαζίδης να κάνει μια κουβέντα με τον πρόεδρο και ύστερα να έρθει ο αθλητής για να συμφωνήσει από το παλατάκι. Δεν θα αργήσει η μεταγραφή. Το θέμα είναι ότι κοιτάνε και στην ελληνική αγορά αλλά και στο εξωτερικό. Το να πω ονόματα από το ελληνικό χώρο νομίζω ότι μόνο διαφήμιση θα τους κάνουμε τους συγκεκριμένους. Όχι, αν δεν έχουμε κάποιο επικρατέστερο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, υπάρχει κάποιος από Ελλάδα που ασχολούνται, που υπάρχει στη λίστα, αλλά επειδή είναι αρκετά κάτω στη λίστα και είναι σαν εκτεταμένη λύση σύμφωνα με αυτά που μαθαίνω εγώ, δεν θα τον κάνουμε διαφήμιση. Περιμένουμε και όταν έρθει η ώρα εννοείται πως μέσα από το ΠΑΟΚ 24 θα ενημερώσουμε και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Πάντως δεν πιάστηκε στον ύπνο η διοίκηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί είχε 3 μήνες για να βρει αντικαταστάτη, έτσι. Και να σου πω εσύ, Γιάννη, πώς να πιαστείς τον ύπνο από την αρχή, γιατί ατυχίες είναι η μία πίσω από την άλλη. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι και αυτή σε εγρήγορες. Τι άλλο μπορεί να συμβεί σε αυτό το τμήμα φέτος. Τι άλλο, ναι. Και μην ξεχνάμε, λένε ότι είχαμε τραυματισμούς φέτος έστω και μικρούς και του Τερζή και του Ανδρεάδη και του Παντακίδη. Πολλές οι ατυχίες φέτος. Πέτκοβιτς. Δηλαδή και ποιος δεν πέρασε μια ταλαιπώρια, όπως και τώρα ο Γιάννης ο Τακουρίδης, έτσι. Ξέρεις, είναι εκεί που πάει και στρώνει και ρολάρει η ομάδα και είναι όλοι μαζί, σύνολο, δυνατό, οργανωμένο. Τσακ, χτυπάει μια ατυχία την πόρτα του ΠΑΟΚ. Ναι, τώρα δηλαδή εκεί που ξεκινούσε η χρονιά και έλεγες ότι φέτος ο ΠΑΟΚ πάει για να μην χάσει ούτε βαθμό. Ξεκάθαρο φαβορί, ναι. Και καταλήγει. Για να καταλάβει και ο κόσμος, όλες οι ομάδες έχουν βγάλει προετοιμασία φέτος κανονικά όλοι οι παίκτες μαζί, εκτός από τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και στο σημείο που δεν είχε τραυματισμούς ο ΠΑΟΚ είχε 3 παίκτες στην εθνική. Ναι. Δηλαδή δεν έβγαλε προετοιμασία με όλους τους παίκτες ούτε μια μέρα. Από τέλη Αυγούστου ξεκίνησε να έχει τους παίκτες όλους. Και γι' αυτό κιόλας ο Γιάννης Καλμαζίδης είπε ότι θα υπάρξουν πολλά σκαμπανεβάσματα μέσα στη σεζόν. Συνιστώ υπομονή. Το είχε πει στην εκπομπή μας εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Ναι. Είχε προειδοποιήσει. Ναι, για υπομονή φέτος. Μια χρονιά που δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς. Και άμα σκεφτείς, Ελένη, μπορείς ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα να μην είναι στο μείον 9 ουσιαστικά. Καλά, εννοείται, ρε. Άμα έπαιζε ο Γκόμεζ από την αρχή ή ένας τέτοιο επίπεδο παίχτης. Και όχι μόνο ο Γκόμεζ, Αγί, αν οι ρέφεροι λειτουργούσαν πιο σωστά στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι, όταν, είναι και αυτό το παιχνίδι. Όταν γυρνάει η αποστολή και ρωτά τον Σαφράνοβιτς, αν στο σερβίς του, στο σερβίς του που δόθηκε ότι ο ΠΑΟΚ είχε λάθος θέσεις. Αν αντιλήθηκε κάτι τέτοιο και μου λέει παίζω βόλεϊ 30 χρόνια, πιστεύεις ότι αν είχαν λάθος θέσεις θα είχα ξεκινήσει το σερβίς? Με ρωτάει δηλαδή. Και δεν θα οριόμουνα. Σωστά. Ναι. Σωστά. Εντάξει, έγινε και αυτό. Ο κύριος Θανατώρος βέβαια δεν τοποθετήθηκε ποτέ για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά όταν υπήρχε πρόβλημα μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ήταν αρκετά λαλίστατος και πήρε θέση για τα δυτικά λάθη. Συγκεκριμένα και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Ρέντι δεν μίλησε ποτέ. Εντάξει, καταγράφονται για αυτά. Τώρα το link up είναι μπροστά που έρχεται για τις δύο ομάδες. Το link up 25-26-27. Το καλό είναι ότι ο Ηρακλής δεν προχωράει σε άλλη κίνηση. Γιατί ο Ηρακλής είναι ο πρώτος αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Για να πας τελικό πρέπει να περάσεις πρώτα τον ημιτελικό. Ο Κοπρίβιτσα του Ηρακλή έφυγε, ο ακραίος. Ο Πέντσεφ, ο κεντρικός που είχε ο Ηρακλής, επίσης έφυγε. Και ο Καλατάντζε επίσης και αυτός αναχώρησε με το γνωστό πρόβλημα στο γόνατο. Και ο παίχτης που πήρε ο Ηρακλής χθες είναι ο Τάσος Αναστασιάδης για Πασαδόρο. Ο Αναστασιάδης που ήταν δεύτερος Πασαδόρος πίσω από τον Κουρνέτα την πρώτη χρονιά που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Οπότε ο Ηρακλής αποδυναμώθηκε σε σχέση με την αρχή, με την αρχή της σεζόν. Ωραία. Γιάννη, σε αφήνουμε γιατί κλείνει και η εκπομπή. Πρέπει να ακούσουμε και λίγο και την ενημέρωση από το Newsfish. Ζωντανά μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Και... Και θα χαρούμε πάρα πολύ, Άκη, να έχουμε και την Ελένη για άλλες 2 ώρες, να μας ενημερώνει έτσι λίγο για την κυκλοφορία και στη Θεσσαλονίκη για τα προβλήματα. Νομίζω ότι πλέον θα πάρει την εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα, από ό,τι κατάλαβα. Ήταν εκπομπάρα. Χθες εκπομπάρα κοινωνική. Κοινωνική εκπομπάρα με όλη την ταλαιπωρία του κόσμου. Ναι. Και νομίζω ότι χθες βγήκαν πιο πολλοί ακροατές από όλες τις περιοχές. Δεν ήθελα να γίνει αυτό. Ήθελε ο κόσμος να μιλήσει, να πει τον πόνο. Έγινε, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Άντε, καλή συνέχεια. Λοιπόν, και κλείνουμε με ενημέρωση Newsfish. Η Ελένη μετά θα δει αν παίζει κάτι άλλο
παίζει κάτι σημαντικό να το πούμε, έχει προκύψει κάτι πόση ώρα... Μόνο να προσθέσουμε ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης, όπως όλα δείχνουν, καταλήγει στην Κύπρο και στην Ανόρθωση. Τσέκαραν την περίπτωση του ποδοσφαιριστή, ζήτησαν από τον ΠΑΟΚ προκειμένου να τον δανειστούν. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι απαντά θετικά στη συγκεκριμένη προοπτική, πατώντας πάνω και στο παράδειγμα του Ευθύμη Κουλούρη, ο οποίος πέρσι έκανε μια εκπληκτική χρονιά στην Κύπρο και επέστρεψε ακόμη πιο δυνατός στον ΠΑΟΚ. Οπότε από τη στιγμή που δεν έχει βρει το ρόλο που επιθυμεί στην ομάδα του Δικεφάλου, γιατί όχι λοιπόν να ταξιδέψει στην Κύπρο και να δοκιμαστεί εκεί πέρα και να επιστρέψει πιο έτοιμος και πιο φορμαρισμένος. Αυτά. Ωραία, πάμε σε ενημέρωση Newsfish και κλείνουμε. Και τώρα οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS24 Κουγιουμτζίδης. Ο Ηλίας, ερχόμενος από το κέντρο έτσι, και από εμπορικό κατάστημα, από το κατάστημα που έχουν έτσι, στην Εγνατία, μας είπε ότι είναι κάποια μαγαζιά ανοιχτά, κάποια μαγαζιά κλειστά, έτσι. Το 70% είναι κλειστά. Ναι, είναι κλειστά. Ουσιαστικά αυτό πρότεινε στα μέλη του και ο Εμπορικός Σύλλογος, ναι. Γι' αυτό και... Απλά, επειδή πολλοί ρωτάνε, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Βέβαια, να που... κλείνει ένα μαγαζί ή να ανοίγει ένα μαγαζί. Καλός ή κακός, για μένα κακός, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Οπότε κάποιοι ανοίξανε... Οπότε, το συνδικαλιστικό όργανο των εμπόρων, που είναι ο Εμπορικός Σύλλογος, προτείνει κάποιες δράσεις. Ναι. Προτείνουμε, λέει, να παραμείνει κλειστή η αγορά. Μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη και συμφωνήσαμε πως ούτως ή άλλως δεν έχει νόημα να ανοίξουν τα καταστήματα. Είπαμε έτσι να διευκολύνουμε και την πόλη και το προσωπικό μας, αλλά και όλους όσοι πρέπει να μετακινηθούν. Αυτό δήλωσε ο Παντελής Φιλιππίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Και εδώ θέλω να προσθέσω ότι δεν είναι κάποια κίνηση το ότι είναι άπλες και δεν θέλω να ανοίξω τα μαγαζιά, γιατί το θέμα είναι καθαρά το προσωπικό. Και από εμάς το βλέπω, αλλά και από πολύ μεγάλες αλυσίδες και εμπορικά καταστήματα. Όταν ξέρουν ότι ο υπάλληλός σου δουλεύει στην Καλαμαριά, μένει στην Καλαμαριά, στην Τούμπα, στη Χαριλάου, στον Εύωσμο, στην Τριανδρία, στην Πολύχνη και θέλει μια μισή ώρα να κατέβει. Βέβαια, σου λέει. Ναι. Α, και είδες τώρα εκτός αέρα και εγώ αυτά συνεννοούμε. Τώρα ναι. Θα γίνει με το βράδυ. Μια ναι. Υπάλληλος μένει, ξέρω εγώ, στο Καλοχώρι. Πώς θα κατέβει κάτω να δουλέψει και πώς θα γυρίσει μετά στο σπίτι της, άμα είναι. Είναι... Αργά, κατάλαβες, ναι, αυτό είναι το θέμα. Για εσάς το βραδινό είναι αυτό. Και τι κατάσταση θα βρεις μετά αργά τη νύχτα. Να πούμε ότι και με τον ΟΑΣΤ έχουμε μια πρώτη ενημέρωση για την κατάσταση σήμερα των λεωφορείων στους δρόμους. 208 είναι τα αστικά λεωφορεία που κυκλοφορούν. Υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης γενικά. 44 εκ των οποίων έχουν και αλυσίδες, γιατί κινούνται σε περιοχές που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Όπως τόνισε ο κ. Στεφανίδης, ο πρόεδρος του οργανισμού, οι καιρικές συνθήκες στην πόλη θα είναι αυτές που θα ρυθμίσουν και την κυκλοφορία των αστικών σε βάθος όλη τη χρόνου, σε όλη την ημέρα. Η χιονόπτωση πάντως που ξεκίνησε εκ νέου περί τις 10 δεν δημιουργεί θετικό περιβάλλον. Άμα δεν σταματήσει το χιόνι, ίσως να έχουμε άλλα προβλήματα αργότερα. Δεν διεξάγονται και σήμερα 13 τα δρομολόγια 13 γραμμών που εξυπηρετούν 20 περιοχές του νομού. Μεταξύ άλλων, δεν γίνονται δρομολόγια στην Άνω Πόλη, λόγω όλων αυτών των ανηφόρων κλπ. Που υπάρχει σοβαρό θέμα. Στις Οικές, στην Ευαγγελίστρια, στην Πολύχνη, στα Μετέωρα, στα Πεύκα. Στο Φίλιρο, στην Καλυθέα, στη Νέα Μηχανιώνα, στην Αγία Τριάδα, στο Πανόραμα και στο νόμο 751, το τοπικό του Πανοράματος, επίσης η γραμμή Λιβάδι Περιστερά, Άγιος Αντώνιος Μονοπήγαδο Αρδραμέρη, Νικόπολη Ξηροχώρη Μεσύμβρια. Αυτά δεν διεξάγονται γιατί υπάρχει θέμα. Χθες ήταν ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα που δεν κατέβαιναν τα λεωφορεία από την 3η Σεπτεμβρίου. Εκεί ναι. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία να περάσουν από το Βελίδιο. Γιατί φοβόντουσαν την κατηφόρα. Βέβαια, ναι, εντάξει. Υπάρχουν δηλαδή, τοπικά ζητήματα. Ναι. Έτσι, μπορεί όλη η γραμμή να είναι καλή, αλλά μία κατηφόρα, δύο ναι. Κατηφόρες μπορεί να προκάρουν όλο το πρόβλημα. Όλο και, το θέμα. Και όσα λεωφορεία κάνουν αυτό το δρομολόγιο συνεχίζουν ευθεία από Εγνατία. Άνα, μπράβο. Εκεί πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση για να ξέρουν ναι. Και οι πολίτες να μην κάνουν τζάμπα σε λάθος στάσεις. Λοιπόν, αυτό περίπου ενδιαφέρει τον κόσμο τέτοια ώρα που μιλάμε και ό,τι νεότερο υπάρχει και στις επόμενες εκπομπές. Θα ενημερώνεστε για να δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην GAS24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων, κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση.
Gas 24 Kouyoumdjidis από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα στο 2310 847 700. Γιατί το υγράριο δεν είναι παιχνίδι. Gas 24 Kouyoumdjidis. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Θα μας δώσετε ένα λεπτό μέχρι να κλείσουμε για να δούμε λίγο τι συμβαίνει σε σχέση με το παιχνίδι Πανετολικός ΠΑΟΚ, διότι υπάρχει μια ανησυχία. Για χιόνι ρώτησαν, λόγω βροχής. Με τόση βροχή δύσκολα, λέει το θέμα, από το agrinio-pavlasports.gr. Σε όλη την διαβάζω το, ναι. Διαβάζω το θέμα. Σε όλη την Ελλάδα το χιόνι είναι αυτό που οδηγεί σε αναβολή των αγώνων κυπέλου. Στο Αγρίνιο χιόνι δεν έπεσε, αλλά ο κίνδυνος αναβολής του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ προέρχεται από τη βροχή. Η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου έχει βαρυνθεί από τη συνεχή βροχόπτωση και αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για απογευματινή καταιγίδα, τότε είναι απίθανο να δούμε μπάλα. Ανάλογα καιρικά φαινόμενα υπήρχαν και στην περσινή αναμέτρηση των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα. Το γήπεδο ήταν πολύ βαρύ και φυσικά στο β' ημίχρονο δεν μπορούσε να παιχτεί ποδόσφαιρο. Στην έναρξη το γήπεδο ήταν σε ικανοποιητική κατάσταση, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται από το ημίχρονο 0-2. Ο διαιτητής Σιδηρόπουλος δεν είχε προχωρήσει σε διακοπή, όταν στο β' το γήπεδο είχε μετατραπεί σε λίμνη. Σε εκείνο το μάτς και κάνει ντεμπούτο στο πάγκο του ΠΑΟΚ ο Βλάντα Νίβης, λέει ο ρεπόρτερ συνάδελφος του Αγρίνιο pavlasports.gr. Έτσι έχει κάποιες προφανώς τοπικές πρώτες πληροφορίες. Προφανώς θα είδαν το γήπεδο πώς είναι, θα βλέπουν τον καιρό πόση βροχή έχει. Αν προβλέπετε και καταιγίδα το απόγευμα, ναι. Οπότε γενικά μείνετε συντονισμένοι, θα μάθουμε μέσα στο επόμενο διάστημα τι θα γίνει με το παιχνίδι Πανετολικός ΠΑΟΚ. Θέλω να πω απλά ότι εάν δεν γίνει σήμερα. Δεν υπάρχει ημερομηνία. Πέρα από αυτό εδώ. Εντάξει, δεν είναι όπως στην Football League που έχουν τους αγώνες εξαναβολής που μπαίνουν μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά δεν μπορεί να γίνει ο κανονισμός που λέει ότι πρέπει οι ομάδες να πάνε την επόμενη μέρα. Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει Παρασκευή. Κυριακή. Και νομίζω ο Πανετολικός παίζει Σάββατο. Λες να έχει τέτοιο θέμα με την αναβολή. Καταρχήν, αν γίνει αναβολή, πάει την επόμενη μέρα. Κανονικά ο κανονισμός έτσι λέει την επόμενη μέρα. Αλλά όχι. Ο Πανετολικός παίζει Κυριακή μεσημέρι. Και εμείς Κυριακή μεσημέρι. Οπότε μάλλον θα γίνει το μάτς. Μάλλον θα πάει για Πέμπτη. Να δούμε. Αν ματαιωθεί λόγω βροχόπτωση. Ναι, ρε παιδιά, γιατί εντάξει, βροχόπτωση. Άμα σταματήσει, μετά την άλλη μέρα μια χαρά θα είναι το γήπεδο. Λογικά. Θα είναι καλύτερα. Να δούμε. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει από την αρχή οριστική. Κάποιο τρόπο θα βρει για να λείψει. Εκεί καταλήγουν όλα. Λοιπόν, κλείνουμε την εκπομπή. Να πούμε λίγο τους χορηγούς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, Πειρατή. Όχι, ο Πειρατής ήταν στο πρώτο. Στο πρώτο. Θα πούμε για τη Ρέμβη, που σήμερα Τετάρτη έχει τα κοκτέιλ 1-1 και εκπληκτική θέα όλη τη χιονισμένη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Ρέμβης. 2-3-10-4-33-100 για να κλείσετε τραπέζι. Κέντρο μπαταρίας ο Ιταλός, κάθε μπαταρία που χρειάζεσαι είτε για χοντρική είτε για λιανική και για επαγγελματίες. Με ένα τηλέφωνο στο 2310-545-999 έρχονται επιτόπους, την αλλάζουν 24 ώρες το 24ωρο. Κέντρο μπαταρίας ο Ιταλός είναι. Ωραία. Με τρία καταστήματα, Σικές, Μοναστηρίου και Συστροφή Θέρμης. Για να πούμε, γιατί έχουμε και κόλκα, να πούμε και το χορηγό. Το πιο σύγχρονο συνεργείο της Θεσσαλονίκης, στη Μοναστηρίου 299. Συναγώνιστες τιμές στο σέρβις, τα ανταλλακτικά, στους καταλήτες τώρα τα αυτοκίνητα έτσι όπως είναι σε αυτή την κατάσταση. Εξατμίσεις στη Μοναστηρίου 299, όλα όσα αφορούν το αυτοκίνητό σας. Ωραία, και κλείνουμε με τη Citroën Γιαννήρη. Στο Set 3 το δοκιμάζετε με ένα test drive στο 2310-54-64-00. Και το αποκτάτε με πολύ προνομιακές προϋποθέσεις και χρηματοδότηση. Όλα αυτά στη Citroën Γιαννήρη, στη Μοναστηρίου 196. Σταύρος Κόλκας από το Αγρίνιο. Καλησπέρα, Σταύρη. Υπάρχουν φόβοι διεξαγωγής του αγώνα εδώ. Φόβοι διεξαγωγής ή αναβολής? Για τη διεξαγωγή του αγώνα. Υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να μην διεξαχθεί το παιχνίδι. Ωραία, να το θέσουμε στην περιπτώσεις. Λόγω βροχής. Ωραία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε το γήπεδο είναι πολύ βαρύ, σύμφωνα με τους ανθρώπους του Πανετολικού. Αν επιβεβαιωθούν οι μετεωρολόγοι για πρώτη φορά φέτος, για που λέει για καταιγίδα την ώρα του αγώνα, πιθανότατα να μεταφερθεί για την αυριανή μέρα το παιχνίδι. Είχες, δεν είχες, θα κατάφερες. Δεν ήθελα να μην εγκρίνει αυτός. Είναι θέμα τώρα αυτός. Άρχισε να χώνεται.
Δεν ήθελες, θέλεις να γίνει το παιχνίδι και μετά δεις τι γίνει. Τώρα σήμερα να μείνεις εκεί αγρίνιο είναι πακέτο. Άστο. Δύσκολα είναι. Είναι από παιδιά, εγώ λέω τα δεδομένα πια είναι. Ναι, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει, είναι περιπέτεια, συνεχίζεται. Έγινε σταυρέ. Φιλιά. Λοιπόν, τα λέμε και αργότερα. Είδατε, ακούσατε αυτό που έγραφε και το Αγρίνιο Παύλα Sports. Είναι οι πληροφορίες οι πρώτες από τον αγωνιστικό χώρο. Αφού είναι χάλια και προβλέπεται για καταιγίδα, το μυαλό όλων πάει εκεί. Πιθανόν στην αναβολή. Θα τα δούμε όμως. Εμείς πρέπει να κλείσουμε, να παραχωρήσουμε σκυτάλι στην εκπομπή Μιλάει ο Λαός του Άρη και να τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι πάλι στις 12. Ηλίας Καπράλος, Ελένη Μπούντου, Άκης Αξιλόγλου, εδώ στον Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι.